μιλήσουμε για αυτό που έχουμε προαναγγείλει πολλές φορές και που είναι τα τεκτενόμενα στην πατρίδα μας. Μιλάω για τα πολιτικά δρόμενα, για το πώς έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, για το τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, πώς συνέβη, πώς εμείς συμμετείχαμε σε αυτό, με ποιους τρόπους και άλλα πάρα πολλά. Όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην πατρίδα μας μοιάζουν σαν να είναι, είναι μάλλον ένας εφιάλτης και μοιάζει σαν να έχει εκδοθεί ένα συμβόλαιο θανάτου για τον ελληνικό λαό ως έθνος και για την Ελλάδα. Θα δούμε. Σήμερα έχουμε την μεγάλη τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης και πρώην πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου, εκτός των άλλων και συγγραφέα. Κύριε Κοντογιώργη, καλώς ήρθατε. Και εγώ καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα κοντά μας. Ο κύριος Κοντογιώργης θα μας μιλήσει με τη γλώσσα που συνηθίζει να μιλάει, καθαρή και εξάσταρη, και θα μας κάνει και εμάς κοινωνούς όλων αυτών των σκέψεων που έχει ξεκάθαρο στο μυαλό του, λόγω βέβαια για τις ειδικότητές του. Πριν πάμε στη συζήτησή μας, θα ήθελα να δούμε λίγο πώς το σημερινό κατάντημά μας είναι, πώς είναι προαναγγελθέν, πώς δεν είναι κεραυνός εν εθρία, πώς δεν έγινε έτσι ξαφνικά, αλλά πώς μας είχαν προετοιμάσει γι' αυτό χωρίς εμείς να προετοιμαζόμαστε και χωρίς να παίρνουμε σοβαρά υπόψη μας όλες αυτές τις δηλώσεις. Πάμε να δούμε το βίντεο και θα συνεχίσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Θα δούμε λοιπόν το σχετικό βίντεο που συνηθίζουμε να προβάλλουμε στην εκπομπή και σε αυτήν εδώ την ώρα των βετεράνων, αλλά και στην πρωινή εκπομπή τη δική σας, τη Φωνή Λαού, Οργή Θεού. Πάμε να δούμε το βίντεο και θα πούμε τα υπόλοιπα συνέχεια. Παρακαλώ. Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Μάλιστα. Αυτό μας είπε η κυρία Ψαρούδα Μπενάκη, η πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, το 2005, το Μάρτιο του 2005, όταν συνοδευόμενη από το σύνολο των αντιπροέδρων της Βουλής, οι οποίοι εκπροσωπούσαν ο καθένας το κόμμα που βρισκόταν τότε στη Βουλή. Δηλαδή, σύσσωμη η Βουλή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να το ανακοινώσουν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που τον εξέλεξε, μάλλον βάσει του οποίου εξελέγει στο ανώτατο πολιτιακό αξίωμα, πάει λοιπόν και του λέει εξ εγγράφου, δεν τα είχε έτσι προχείρος να τα πει ή της ξέφυγαν κάποια λόγια τέτοια, αλλά του είπε εξ εγγράφου, το τονίζω, ότι στις μέρες σας, κύριε Πρόεδρε, θα συμβούν τα εξής εκπληκτικά πράγματα. Τα σύνορα και μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν και αυτό χάρη της ευημερίας, της ειρήνης και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Ποιας ευημερίας? Αυτής που απολαμβάνουν σήμερα ο ελληνικός λαός, προφανώς. Και αυτής που πρόκειται να απολαύσει, προσεχώς. Τα βλέπουμε όλοι, τα ξέρουμε. Τα δικαιώματα του πολίτη και του ανθρώπου θα παραβιάζονται. Μπορεί να προστατεύονται, αλλά θα παραβιάζονται. Και θα παραβιάζονται από ποιους, παρακαλώ? Από νέες αρχές που δεν είναι μέχρι σήμερα γνωστές. Επίσης, η δημοκρατία, ένα πολίτευμα 2.500 ετών που υμνήθηκε, εφαρμόστηκε και υμνήθηκε από όλους τους λαούς της γης, γέννημα θρέμα ελληνικό, θα δοκιμαστεί από νέες μορφές διακυβέρνησης. Από ποιες? Από την παγκόσμια διακυβέρνηση,
Μας τα είπαν καθαρά και ξάστερα. Τα πλέον επίσημα και υπεύθυνα χείλη. Και εμείς τι κάναμε? Κύριε Κοντογιώργη, τα ακούσατε? Και ο λόγος εσάς. Εάν... Περιμένω το σχόλιο σας. Εάν θα μιλήσουμε για νέες μορφές διακυβέρνησης, το ερώτημα είναι τι μορφές θα είναι. Γιατί η δημοκρατία είναι μία, δεν είναι πολλές. Εκδηλώσεις μπορεί να έχει πολλές το δημοκρατικό σύστημα. Αλλά το ερώτημα είναι ποια είναι η βάση του. Εάν λοιπόν συζητάμε σήμερα για τη δημοκρατία, εάν θεωρούμε ότι το σημερινό σύστημα είναι δημοκρατικό, σημαίνει ότι ο χρόνος τελείωσε. Φτάσαμε σε αυτό, το κατακτήσαμε, τι άλλο θα έχουμε μετά από αυτό? Σήμερα γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα που το αποκαλούμε δημοκρατία και ένα άλλο που είναι το αυταρχικό, η παρέκκλησή του. Στην η διαστροφή του θα λέγαμε. Στην πραγματικότητα ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους? Η διαφορά είναι αν ψηφίζεται ο πολιτικός ή δεν ψηφίζεται ο πολιτικός. Η ψήφος όμως στη μία περίπτωση και η μη ψήφος στην άλλη έχει απειροελάχιστη διάσταση, σημασία. Το περιεχόμενο είναι εάν ο πολιτικός ηγέτης που κατέχει, νέμεται και διοικεί το κράτος και δι' αυτού την κοινωνία έχει τυπική νομιμοποίηση ή παίρνει... Ουσιαστική. Όχι, ή παίρνει το δικαίωμα αυτό από τον εαυτό του. Από τις ένοπλες δυνάμεις ή οτιδήποτε. Τυπική εννοείται... Θέλω να πω δηλαδή εκλογή. Ότι η ψήφος μας δεν έχει αυτό που έχει η ψήφος στη δημοκρατία. Τι έχει η ψήφος στη δημοκρατία? Το χαρακτηριστικό της αυτοκυβέρνησης. Στη δημοκρατία κυβερνάμε εμείς, δεν κυβερνάνε οι άλλοι. Εάν... Είναι και το συνταγμά μας άλλωστε. Ναι, αλλά πού θέλω να καταλήξω βέβαια, γιατί κάνω αυτή την εισαγωγή, ότι είναι αδιαμφισβήτητο ότι θα γνωρίσουμε νέες μορφές διακυβέρνησης στο μέλλον. Αλλά το μέλλον αυτό προϊονίζεται στο βάθος του χρόνου τη δημοκρατία και στον μέσον χρόνο την αντιπροσώπευση. Αυτό που έχουμε σήμερα που το αποκαλούμε δημοκρατία δεν είναι ούτε δημοκρατία ούτε αντιπροσώπευση. Πολύ απλό το πράγμα. Εάν δεν πάψουμε να αυτοικανοποιούμεθα με την ιδέα ότι είναι δημοκρατικό και επομένως δεν έχουμε να πάμε πουθενά αλλού, δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε το χαρακτήρα της σημερινής κρίσης, παραδείγματος χάρη. Δεν θα μπορέσουμε να δούμε το μέλλον. Πού πάμε? Αυτή τη στιγμή ζούμε σε ένα πολιτικό σύστημα που το ονομάσαμε δημοκρατία επειδή έχει δύο χαρακτηριστικά στοιχεία. Το ένα, την ατομική ελευθερία, ως ιδιώτες δηλαδή να ζούμε μέσα στην κοινωνία και να αποφασίζουμε για τα του προσωπικού μας οίκου, και από εκεί και πέρα στοιχειώδη δικαιώματα κριτικής, όχι ελευθερία, κριτικής και βέβαια ψήφισης, επιλογής μεταξύ αυτών οι οποίοι μας προσφέρονται στο μενού για να μας κυβερνήσουν, που τους έχουν επιλέξει οι μηχανισμοί. Επομένως, μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, μην κοροϊδεύουμε την κοινωνία πρώτα-πρώτα, διότι αυτοί οι οποίοι οικοδόμησαν αυτή την ιδέα και την έφτιαξαν έτσι με καλλιέπεια θεωρητικά ως, και με το επιχείρημα ότι το σημερινό σύστημα είναι δημοκρατικό επειδή είναι αντιπροσωπευτικό, απλώς εάν τους συλλάβετε στο λόγο και τους πείτε ελάτε να μιλήσουμε και να δούμε πού είναι τα στοιχεία της δημοκρατίας, θα τους δείτε ότι θα παραμείνουν αμήχανοι, διότι δεν γνωρίζουν, το παίρνουν ως δεδομένο ότι είναι δημοκρατία. Δημοκρατία λοιπόν είναι αντί το κράτος να έχει το πολιτικό σύστημα και να κυβερνάει όποιος το κατέχει, να είναι η κοινωνία. Θα μου πείτε, μπορούμε να είμαστε σήμερα σε αυτό το στάδιο? Όχι. Αλλά είναι δυνατόν εάν... Μπορούμε να το διαμορφώσουμε όμως. Ναι, αλλά πρέπει πρώτα να αποφασίσουμε ότι δεν είμαστε κάτι για να το φτιάξουμε. Αφού ξέρουμε ότι είμαστε, γιατί να πάμε σε άλλο? Και το δεύτερο, είναι δυνατόν να λέμε ότι είναι αντιπροσωπευτικό όταν δεν υπάρχει το στοιχειώδες γνώρισμα της αντιπροσωπευτικής αρχής? Αντιπροσώπευση σημαίνει ότι εγώ είμαι εντολέας και εσείς εντολοδόχος ή το αντίστροφο. Σημαίνει δηλαδή ότι κάποιος δίνει την εντολή του τι θα γίνει και κάποιος την εκτελεί. Και αν δεν του αρέσει, πάει σπίτι του. Και αν δεν μας αρέσει, τον ανακαλούμε. Ποιο είναι το στοιχείο λοιπόν αυτό? Σήμερα τι μας λένε οι πολιτικοί μας? Ότι τους προπυλακίζουμε διότι ψηφίζουν κατά συνείδηση.
Μα ο σκοπός, αν θα ήταν αντιπροσωπευτικό το σύστημα, θα ήταν όχι να ψηφίσουν κατά συνείδηση, αλλά κατ' εντολήν. Ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν τους βάλαμε εκεί για να ψηφίζουν, να αποφασίζουν όπως γουστάρουν, αν θα ήταν. Τους βάλαμε. Διότι το σύστημα δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Και αν θα ήταν δημοκρατικό, δεν θα υπήρχαν αυτοί, θα υπήρχαμε εμείς. Το σώμα της κοινωνίας. Ανοίγετε πάρα πολλά θέματα και είναι εκπληκτικό αυτό που λέτε. Δηλαδή, κύριε Κοντογιώργη, η κυρία Ψαρώτα Μπενάκη έχει και οι όποιοι έχουν σχεδιάσει το επόμενο βήμα, το επόμενο, μάλλον το επόμενο πολίτευμα να το πω, έχουν ήδη δει το ότι έχει φτάσει στο τέλος του αυτό το μόρφωμα, να το πω έτσι, γιατί ούτε δημοκρατία είναι, ούτε κάτι άλλο είναι, είναι λίγο από τούτο, λίγο από εκείνο, λίγο από τ' άλλο, άρα τι είναι, κάτι που μοιάζει με κάτι άλλο. Και έτσι, φτάνοντας αυτό στο τέλος, έχουν έτοιμο το επόμενο. Κοιτάξτε, την επόμενη διαδικασία. Νομίζω άλλο εννοούσε και αφορούσε την συγκρότηση των εθνικών κρατών μέσα στο οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το είπε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό εννοούσε. Οι νέες μορφές διακυβέρνησης, υπενηχθήκατε την παγκόσμια διακυβέρνηση. Την υπάρξει κάθε. Αυτό που εννοούν με την έννοια διακυβέρνηση, ξέρετε, το έφτιαξαν οι μεγάλοι θεωρητικοί της Δύσης που θέλανε να διεισδύσουν και να ελέγξουν τον τρίτο κόσμο στη δεκαετία του 80. Διακυβέρνηση, καλή διακυβέρνηση. Εννοούσαν ότι πρέπει να σταματήσουν τα κράτη, δηλαδή οι πολιτικές ηγεσίες, τα κόμματα, να έχουν άμεση συσχέτιση, επικοινωνία με την κοινωνία, να μην συναντιόνται πια, γιατί δεν χρειάζεται να συναντιέται η πολιτική δύναμη με την κοινωνία, εξωθεσμικά, αλλά πάντως να συναντιέται, και αρκεί να συγκροτηθεί ένα σώμα παρασκηνίου ουσιαστικά, δηλαδή αυτοί που κατέχουν την πολιτική εξουσία με τις ομάδες συμφερόντων που κινούνται γύρω από την εξουσία. Ένας μηχανισμός δηλαδή, ναι, στην ουσία. Και αυτό το λένε διακυβέρνηση. Δηλαδή και ο βιομήχανος και ο συνδικαλιστής και εγώ και εσείς, οποιοδήποτε είμαστε κοντά στην εξουσία, να έχουμε επιρροή, αλλά η κοινωνία δεν μας χρειάζεται. Αυτό δικαιολόγησε και την Παγκόσμια Τράπεζα, το ρόλο της στον τρίτο κόσμο και την λογική ενός κράτους που θα λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και πολλά άλλα. Έλα όμως, πού πάμε να γίνουμε και εμείς τώρα τρίτος κόσμος, την εξέλιξη που παίρνουμε. Στη δική μας περίπτωση το πράγμα είναι λίγο διαφορετικό. Γιατί δεν είμαστε τρίτος κόσμος, είμαστε ο κόσμος της Δύσης όπως διαμορφώνεται σήμερα μέσα από την κρίση την οποία διανύουμε. Α, μάλιστα. Με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Εδώ είναι διαφορετικό πράγμα. Η παγκόσμια διακυβέρνηση έχει τη λογική του να κυβερνούν τα κράτη σε συνεργασία και συνδυασμό με τους νέους παίχτες στην παγκόσμια σκηνή, στη διακρατική σκηνή, που είναι οι τράπεζες, που είναι τα χρηματοοικονομικά συστήματα, ναι, κλπ. Κέντρα. Με άλλα λόγια, η αντίληψη αυτή έχει δύο χαρακτηριστικά στοιχεία. Πρώτον, είναι αυστηρά ολιγαρχική. Και δεύτερον, έχει το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι αγνοεί εντελώς την κοινωνία και προτάσει αυτό που λέγεται αγορά, δηλαδή τους οικονομικά ισχυρούς, ως τους νέους παίχτες, οι οποίοι δεν έχουν μόνο την οικονομική αλλά και την πολιτική κυριαρχία. Μάλιστα. Μιλήσατε για την παγκόσμια κρίση και θα ήθελα να μου δώσετε λίγο το χαρακτήρα της παγκοσμίου κρίσεως. Έτσι. Στην πραγματικότητα δεν είναι παγκόσμια, είναι δυτική κρίση. Μάλιστα. Είναι κρίση του δυτικού κόσμου. Έχει δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Το ένα, ότι η οικονομία, η οποία μέχρι τη δεκαετία του 80 ουσιαστικά ήταν μέσα στο κράτος, που ανέπτυσε τους ουσιώδες της δράσης της και είχε ανάγκη επομένως και τον προστατευτισμό και τις ρυθμίσεις εντός του κράτους, αυτονομήθηκε και απέκτησε μια παγκόσμια διάσταση, δηλαδή διείσδησε και στο τελευταίο χωριό της Ιφιλίου. Η οικονομία λοιπόν αυτή έχει αυτονομηθεί και έχει αποκτήσει δυσανάλογη δύναμη σε σχέση με τις εθνικές κοινωνίες και τις κυβερνήσεις. Γι' αυτό και τις καθορίζει. Το δεύτερο στοιχείο που δημιουργεί, αυτό είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Το δεύτερο και κυριάρχησε βέβαιως, έτσι. Ναι, αλλά το δεύτερο στοιχείο που δημιουργεί την ιδιαιτερότητα της δυτικής κρίσης είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία έφυγε ουσιαστικά η παραγωγική δυνατότητα
βιομηχανία του δυτικού κόσμου και εγκαταστάθηκε σε περιοχές φθηνής εργασίας όπως η Κίνα κλπ. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε έναν διεισμό. Εκεί, στην Κίνα και αλλού, στον τρίτο κόσμο, υπάρχει η παραγωγή. Στην Δύση κυριαρχεί το χρηματοοικονομικό στοιχείο, δηλαδή η Δύση καταφέρνει να επιβάλλει την κυριαρχία της και να απομιζά τον υπόλοιπο κόσμο που παράγει, με τα δικά της κεφάλαια, αλλά εκεί παράγονται όμως, μέσα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό όμως έχει μια πρόσθετη συνέπεια στο εσωτερικό των δυτικών χωρών, ότι μία μορφή οικονομίας, όχι η παραγωγική οικονομία, αλλά η χρηματοπιστωτική, αποκτά μία τρομακτική ισχύ, συσσωρεύει τεράστιο πλούτο από την παγκόσμια λειτουργία της και οι κοινωνίες οι ίδιες βρίσκονται σε πολιτική αδυναμία. Διότι τι έχει συμβεί. Βεβαίως, τι έχει συμβεί. Έχει ανατραπεί η ισορροπία που υπήρχε πριν, μέχρι την δεκαετία του 80, ανάμεσα στην κοινωνία, στο κράτος, που διαχειριζόταν τους συσχετισμούς μέσα στα εθνικά κράτη, το κράτος δηλαδή το πολιτικό σύστημα και την αγορά. Η κοινωνία δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο αυτή τη στιγμή. Μπορεί να κατέβει όλη η γαλλική κοινωνία στο Παρίσι, όλη η γερμανική κοινωνία, που δεν θα το κάνει βεβαίως, γιατί δεν έχει αυτό τον δείκτη πολιτικής οριμότητας σε κάποια, στο Βερολίνο ή όπου αλλού, η ελληνική κοινωνία στο Σύνταγμα και να αγνοείται παντελώς. Ακουστεί στο παραμικρό και οι πολιτικές αποφάσεις να ληφθούν από την πολιτική ηγεσία και το παγκόσμιο. Πώς κατάφερε να υπάρχει κράτος με την έννοια της δυνάμεως, εν πάση περιπτώσει, αυτού του χρηματοοικονομικού συστήματος και αγορά, χωρίς να υπάρχει κοινωνία. Χωρίς να έχει, παίζει, όχι χωρίς να υπάρχει, χωρίς να παίζει ρόλο η κοινωνία. Η ανομαλία είναι ακριβώς αυτή, ότι ο λόγος ύπαρξης και της αγοράς και της οικονομίας και του κράτους, που είναι η κοινωνία, δεν παίζει κανένα ρόλο. Προϋποθέτουν αυτό, την κοινωνία. Αυτό οφείλεται σε αυτό που αναφέραμε στην αρχή ξεκινώντας, στο γεγονός ότι το πολιτικό σύστημα δεν έχει καμία θεσμική πια, δεν είχε πραγματική ανταποκρισιμότητα, τώρα δεν έχει ούτε θεσμική ούτε βεβαίως και πραγματική ανταποκρισιμότητα με την κοινωνία. Δηλαδή παλαιότερα οι πολιτικές δυνάμεις, αυτές που ήρθαν να διαχειριστούν τη μεταφεουδαλική εποχή, όταν οι κοινωνίες απλώς απελευθερώνονταν σε ατομική βάση, οι πολιτικές αυτές δυνάμεις λοιπόν είχαν ανάγκη την νομιμοποίηση της κοινωνίας. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα απευθυνόταν σε ένα μέρος της κοινωνίας και πρότεινε πράγματα τα οποία η κοινωνία τα υιοθετούσε και άρα το ψήφιζε. Το φιλελεύθερο και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν εξέλιπε σήμερα. Και δεν υπάρχει το δεύτερο στοιχείο της θεσμικής λειτουργίας της κοινωνίας στο πολιτικό σύστημα. Η κοινωνία είναι ιδιώτης. Η κοινωνία έχει στιγμιαία πολιτική λειτουργία. Δηλαδή τη στιγμή που ψηφίζει για να εκλεγεί ένας πολιτικός εκπρόσωπος, όπως λέγεται. Με άλλα λόγια, από εκείνη τη στιγμή επανέρχεται στο αρχικό της καθεστώς, που είναι το καθεστώς του ιδιώτη. Δεν έχει άλλη αρμοδιότητα. Της λένε, αν θέλεις διαδήλωσε, αν θέλεις κάνε απεργία. Είναι μορφές δράσης που είχαν τη δυνατότητα, την οποία διαπιστώσαμε στο παρελθόν, δεν οδήγησαν στην αναγκαστική διαμόρφωση ενός κοινωνικού κράτους, ενός κράτους δικαίου, αλλά σήμερα δεν συντρέχει η δυνατότητα για να λειτουργήσουν. Είναι αναποτελεσματική αυτή η παρουσία. Πρέπει να εφεύρουμε λοιπόν όχι μόνο νέο πολιτικό σύστημα, αλλά και νέες μορφές δράσης που θα εξαναγκαστεί η πολιτική ηγεσία να έρθει σε αυτό το πολιτικό σύστημα. Είναι εκπληκτικό αυτό. Το νέο πολιτικό σύστημα δεν μπορεί παρά να είναι σύστημα που θα βάζει την κοινωνία στην πολιτική θεσμικά. Θα την καθιστά δήμο. Και δεν χρειάζεται να φτάσουμε, γιατί το επικοινωνιακό σύστημα θα μας οδηγήσει εκεί. Δηλαδή ο Δήμος, η θεσμικά, η πολιτικά συγκροτημένη κοινωνία θα οικοδομηθεί στο επίπεδο της τεχνολογίας της επικοινωνίας και όχι στο επίπεδο της φυσικής επικοινωνίας. Δεν χρειάζεται να συγκεντρώνεται δηλαδή σε ένα μέρος. Το δεύτερο όμως και το κυριότερο είναι ότι σήμερα, που δεν είμαστε ακόμα ούτε διανοητικά, ούτε νοοτροπιακά, αλλά ούτε και πραγματολογικά σε αυτό το στάδιο, μπορούμε να φτάσουμε να συνεκτιμάται όχι ο Δήμος της κοινωνίας, αλλά η κοινωνική βούληση. Δηλαδή,
έχουμε όλες τις τεχνικές δυνατότητες να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι σκέφτεται η κοινωνία και αν θέλουμε να τη βάλουμε και στο παιχνίδι να δηλώνει και ποια είναι τα προβλήματα τα οποία την απασχολούν και να συνεκτιμούνται προαιρετικά ή υποχρεωτικά από το πολιτικό προσωπικό. Αυτό λοιπόν, κύριε, το ερώτημα, είναι... σε αυτό θα πάμε αναπόφευκτα, ξέρετε. Γιατί όσο πιο πολύ βαθαίνει η κρίση και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον δυτικό κόσμο, η πολιτική αδυναμία θα οδηγήσει σε νέες επεξεργασίες που θα φέρει τις κοινωνίες στην πολιτική θεσμικά. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να επισπεύσει κανείς σε χώρες όπως η Ελλάδα, οι οποίες είναι τραγικά μπροστά από τα γεγονότα για ιστορικούς λόγους και που σήμερα υφίσταται τις συνέπειες τις οποίες αποφεύγουν ακόμα να υποστούν οι υπόλοιπες δυτικές χώρες. Αποφεύγουν να υποστούν. Για να δούμε λοιπόν πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Να κάνουμε έτσι λίγο μια επισκόπηση των προηγουμένων, να δούμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, για να δούμε, ήταν πολύ σημαντικό αυτό που είπε, το κρατώ, για να πάμε αμέσως μετά σε αυτή την πρόταση, όχι την πρόταση, τη σκέψη, την επιστημονική άποψη του δέον γενέστε, αλλά πριν πάμε σε αυτό, για να δούμε λιγάκι πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, δηλαδή το ρόλο ας πούμε... μαζί με την ελληνική κρίση να δούμε και το ρόλο του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, διότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιος ήταν ο ρόλος του, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και τι καλούμαστε τώρα να αναδιατάξουμε, να διαμορφώσουμε εκ νέου, φτάνοντας σε αυτό που είπατε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Το παγκόσμιο σύστημα πια, το οικονομικό, αυτό που το λένε αγορές, το άφησαν οι δυτικές κυβερνήσεις σκοπίμως, αλλά το άφησαν, όπως λένε, να αυτορυθμίζεται. Η έννοια της αυτορύθμισης όπου την και της αυτοκάθαρσης που έρχεται ως η πονηρά φύση, η ουρά της αυτορύθμισης, δηλώνει ένα πράγμα. Ότι αυτός που αυτορυθμίζεται και αυτοκαθάρεται είναι υπεράνω του νόμου. Δώσανε δηλαδή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα τη δυνατότητα να είναι υπεράνω του νόμου, δήθεν ότι οι ρυθμίσεις θα γίνονται μέσα από τη λειτουργία του, από τη σχέση της αγοράς με την παραγωγή και ούτω και ότι θα εξυπηρετούσε κοινωνικές ανάγκες. Καμία. Υποτίθεται. Απολύτως. Δεν μπορεί να ικανοποιήσει κοινωνικές ανάγκες. Κοινωνικές ανάγκες υπηρετεί κάτι που υπόκειται στην εξάρτηση, δηλαδή στη βούληση της κοινωνίας. Αλλιώς υπηρετεί τις δικές του ανάγκες. Αυτό λοιπόν το σύστημα είναι που προκάλεσε την κρίση στην Αμερική και στη συνέχεια σε άλλες χώρες και που οδηγεί σε αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή εξαναγκάζει τις κυβερνήσεις και συνήθως με την πολύ καλή τους βούληση και προαίρεση να πάρουν μέτρα τα οποία θα ικανοποιούν αυτή την αυτορύθμιση και όταν απορυθμίζεται όπως έγινε τώρα παίρνουν κάποια μέτρα για να μπουν σε ένα κανονιστικό πλαίσιο, να ξανατρέξει δηλαδή το σύστημα, αλλά μέσα στους κανόνες της αυτορύθμισης. Στην Ελλάδα, την κρίση δεν την προκάλεσε το τραπεζικό σύστημα, παραδείγματος χάρη. Δεν την προκάλεσε η οικονομία. Διότι για ειδικότερους λόγους η ελληνική οικονομία δεν υπέστη άμεσα τις συνέπειες, δεν είχε εμπλοκή δηλαδή τους παραγωγικούς ή χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς οι οποίοι και αυτό είναι το απορίας άξιων. Πώς ενώ δεν είχε συμμετοχή, δεν είχε εμπλοκή, δεν είχε... Γιατί έχουμε γίνει πρωτοπορία της κρίσης λοιπόν. Πώς γίναμε. Ακριβώς διότι εδώ υπάρχει το ιδιαίτερο πρόβλημα του κράτους, το οποίο αποτελεί την πρωτογενή αιτία της κρίσης. Και όχι μόνο της σημερινής κρίσης. Σταθερά από σχεδόν τη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους, δηλαδή από την μετακαποδιστριακή περίοδο. Εάν δείτε τον τρόπο που μας κυβερνούν σήμερα και το επιχείρημα που μας οδήγησε στην κρίση είναι το ίδιο με εκείνο που και οι ίδιες δυνάμεις, της ίδιας λογικής δηλαδή, που μας οδήγησαν στα ξενικά κόμματα το 19ο αιώνα, στην καταστροφή του 1897, στην καταστροφή του 22 και σε πολλές άλλες καταστροφές και σήμερα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να το επισημάνουμε. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας οδηγούν
στην κρίση γιατί φέρθηκαν ανώριμα ή ανεύθυνα. Είναι η σταθερά του πολιτικού συστήματος η οποία έχει... Άρα ένα... είναι βάση προδιαγεγραμμένου σχεδίου. Όχι. Προσέξτε. Είτε εσείς, είτε εγώ, είτε οποιοδήποτε θελήσει να μπει σε αυτό το πολιτικό σύστημα γιατί φιλοδοξεί να προσφέρει στη χώρα του κάτι ή να προσφέρει στον εαυτό του αν θέλετε, ή θα πρέπει να προσαρμοστεί στις προδιαγραφές του, στις νομοτέλειές του όπως εισαγωγικά θα λέγαμε, ή θα τον εκβράσει. Επομένως το ερώτημα είναι πώς γίνεται ένα πολιτικό σύστημα να μην παράγει στοιχειωδώς φιλοδοξία. Φιλοδοξία δηλαδή σε αυτόν που πολιτεύεται να αφήσει το όνομά του στην ιστορία. Πώς γίνεται αυτό, ας διερωτηθούμε. Γιατί οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Δεν είναι πάνω από δύο ή τρεις. Και βλέπουμε ότι και οι ίδιοι οι πολιτικοί οι οποίοι φιλοδόξησαν στην πρώτη φάση να παίξουν ένα ρόλο, στην ρόλο φιλοδοξίας, ναι. Στην επόμενη φάση μπαίνουν στους μηχανισμούς του και απαξιώνουν ό,τι δημιούργησαν προηγουμένως. Ο Ελευθέρος Βενιζέλος το ίδιο δεν έκανε σε μεγάλο βαθμό, που είναι η μεγαλύτερη μορφή της νεότερης Ελλάδας. Επομένως, ας διερωτηθούμε τι είναι αυτό το οποίο δημιουργεί αυτές τις προϋποθέσεις του εκφαυλισμού του πολιτικού σύστηματος. Πρώτα απ' όλα είναι ο χαρακτήρας του. Είναι αυτόνομο. Το πολιτικό σύστημα το ελληνικό είναι αυτονομημένο από τις κοινωνικές διεργασίες, από το κοινωνικό σώμα. Και δέστε το αυτό, πώς λειτουργεί δηλαδή αυτή η αυτονομία με το σκοπό της χειραγώγησης της κοινωνίας και όχι της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος. Δεν θα επικαλεστώ το πώς καταλήξαμε από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα που δεν μπορούμε να σταθούμε καν στο χάρτη της γης ενώ ήταν μια ηγεμονική δύναμη ο ελληνισμός τότε. Θα σταθώ στο εξής απλό. Δέστε πώς ερμηνεύεται η έννοια του πολιτικού κόστους σήμερα στην Ελλάδα. Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο αυτό. Δεν αναφέρονται στην αντίρρηση της κοινωνίας. Δηλαδή τι θα μας κοστίσει αυτό. Μα λένε δεν μας νοιάζουν οι δημοσκοπήσεις. Όχι μόνο. Με αλαζονία, διακρίνονται ότι δεν τους ενδιαφέρουν οι δημοσκοπήσεις που σημαίνει η γνώμη της κοινωνίας. Ναι, ναι. Τους ενδιαφέρουν τα επιμέρους συμφέροντα τα οποία έχουν υφανθεί γύρω από το κράτος, είτε είναι τηλεοπτικά, επικοινωνιακά, είτε είναι οικονομικά, είτε είναι συνδικαλιστικά, είτε άλλα, δηλαδή... και τα οποία ουσιαστικά είναι οι μηχανισμοί που τους κρατούν εκεί που είναι και διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για να κυριαρχήσουν στο πολιτικό σύστημα. Άρα λοιπόν έχουμε τους μηχανισμούς εκείνους, έχουν διαμορφώσει μηχανισμούς εκείνους, μέσα μαζικής ενημέρωσης, συνδικαλιστές. Και πριν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πάλι το ίδιο. Εφημερίδες, τα λοιπά. Το έχω χαρακτηρίσει αυτό το κράτος, ως κράτος κατοχής. Δεν χρειάζονταν να έρθει η Τρόικα για να πούμε ότι είμαστε υποκατοχή. Είμαστε σταθερά υποκαθεστώς κατοχής, όπου το οποίο συνδυάζει την ηγεμονία της δυναστικής, όπως τη χαρακτηρίζω, κομματοκρατίας. Δηλαδή το κόμμα αντί να είναι ο διαμεσολαβητής, όχι αντιπρόσωπος, διαμεσολαβητής της κοινωνίας προς την πολιτική εξουσία, έχει γίνει ο κατακτητής του πολιτικού συστήματος και του κράτους. Και δια του κράτους δυναστεύει την κοινωνία. Αυτή η κομματοκρατία λοιπόν έχει σημασία να δούμε πώς έχει λειτουργήσει αλλά και την αιτιολογία της. Διότι η κομματοκρατία είναι το κλειδί για να κατανοήσουμε ακόμα και το λεξιλόγιο το οποίο χρησιμοποιείται τον 19ο αιώνα και σήμερα από τις πολιτικές δυνάμεις ή την κριτική που τους ασκείται. Γιατί η μεταπολίτευση που μας λένε ότι είναι η ολοκλήρωση της δημοκρατίας και λοιπά, η θεωρητική της, η κρατική διανοούμενη έχουν φτιάξει ολόκληρες θεωρίες για να μας εξηγήσουν ότι φταίει η κοινωνία που αποτυγχάνουν οι μεταρρυθμίσεις. Και ποιες είναι μεταρρυθμίσεις. Η κομματοκρατία λοιπόν, η ορολογία αυτή μας δηλώνει ότι η μεταπολίτευση είναι η ολική επαναφορά του καθεστώτος της φαυλοκρατίας του 19ου αιώνα. Γι' αυτό και οδηγηθήκαμε εδώ λοιπόν. Διότι εκφάβλησαν το κράτος, είδαν χρήμα και όρμησαν και γιατί η ελληνική κοινωνία παρήγε ευημερία πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που παρήγε στο Μεσοπόλεμο και γιατί συνδυάστηκε αυτή η ευημερία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πόρους που ήρθαν εκεί και όρμησαν μέσα και λαϊλάτισαν τα πάντα. Είναι τυχαίο ότι σήμερα που ένας εκ των λόγων ο οποίος ενοχοποιεί
τον ρόλο του κράτους σε αυτή την καταστροφή που βιώνει η ελληνική κοινωνία σήμερα, που είναι η υπεράνω του νόμου τοποθέτηση των πολιτικών, της πολιτικής τάξης, ασυλία. Αρνούνται στοιχειωδώς. Μιλούσα με κάποιον και έλεγα... Ναι, ασυλία για όλοι. Γιατί, προσέξτε, η ασυλία δεν αναφέρεται στην πολιτική πράξη που μας οδήγησε στην καταστροφή. Αναφέρεται στον ιδιωτικό βίο των πολιτικών που απαγορεύουν και αυτόν να μπει στη δικαιοσύνη, να υπαχθεί στη δικαιοσύνη, και αναφέρεται μόνο σε ένα σημείο του δημόσιου, της δημόσιας πολιτείας τους, που είναι η διαχείριση του χρήματος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί και εννοείται, η καταστροφή που επήλθε. Μα δεν, ούτε εκεί μπορούν εύκολα να τους προσάγουν στη δικαιοσύνη και να τους ελέγξουν για πράξεις άνομες, έκνομες, παράνομες ή οτιδήποτε άλλο, ή για κακοδιαχείριση. Ούτε αυτό επιτρέπεται. Και με την τελευταία, επιτρέψτε μου, και με την τελευταία... τον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε τώρα, ούτε καν βία προσαγωγή δεν μπορεί να διαταχθεί για πρώην υπουργούς, για, τέλος πάντων, για διαχειριστές, για οποιασδήποτε πράξεις εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου που μπορούν να τους εγκαλέσουν σε κάποιο δικαστή. Έχουν δημιουργήσει ένα νομοθετικό πλαίσιο ασφαλείας, ένα δίχτυο ασφαλείας αναχωμάτων, το οποίο το έχω πει με ακριβώς με αυτή τη φράση: εάν καλούσαμε τον μεγαλύτερο κακοποιό και να του πούμε φτιάξε μια νομοθεσία που θα σε απαλλάσσει από τα πάντα, να μην μπορεί να σε πιάσει η δικαιοσύνη, τέτοιο περίτεχνο νομοθετικό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει η ελληνική πολιτική τάξη δεν θα μπορούσε να το φτιάξει. Ο μεγαλύτερος κακοποιός. Είναι εκπληκτικό αυτό που λέτε. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι αυτό που λέει ο Αριστοτέλης, ότι τα πολιτικά αδικήματα θα έπρεπε να τιμωρούνται, γιατί τιμωρούνται στη δημοκρατία, πολύ αυστηρότερα από ότι τα ιδιωτικά, διότι βλάπτουν και πολλούς. Αλλά χρειάζεται απλώς να διαρωτηθούμε γιατί δεν εναρμονίζουν αυτό το καθεστώς της ασυλίας στο καθεστώς που ισχύει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική. Ούτε αυτό. Γιατί δεν το κάνουν? Ούτε καν, διότι έχουν απόλυτη αυτονόμηση, έχουν απόλυτη στοχοποίηση, διαχειρίζονται ένα κράτος που λειτουργεί ως κράτος κατοχής επί της κοινωνίας, δεν υπάρχει αίσθηση δημοσίου συμφέροντος, και βεβαίως στο πλαίσιο αυτό εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι η ιδιωτική τους λειτουργία μέσα στο πολιτικό σύστημα. Δέστε κάτι, να πάρουμε το παράδειγμα της χρηματοδότησης των κομμάτων, το σκάνδαλο της Siemens. Υποθέτω ότι γνωρίζουμε όλοι ότι εάν θέλανε να το διαλευκάνουν, θα το είχαν διαλευκάνει. Δεν χρειάζεται να δούμε τι λέει η Λασία. Έγινε, δεν μιλάμε για κλοπή από έναν ή δύο πολιτικούς. Όχι, μιλάμε για όπως το λέτε, λέει η Λασία, επιδρομή. Έτσι. Δεν έχουμε παρά να δούμε τι συμβάσεις έχουν γίνει από τη Siemens και τον εσωτερικό παράγοντα της Siemens εδώ, ο οποίος δεν έχει φυγεί. Και ούτε πρόκειται να φυγεί. Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, συνεχίζουν να συνάπτουν συμβάσεις. Μα συνεχίζει το σκάνδαλο. Έχει αποκαλυφθεί το σκάνδαλο, το οποίο συνεχίζει. Κολοσιαία ποσά έχουν πάει μόνο από αυτή την υπόθεση, γιατί είναι και πολλές άλλες, έτσι. Είτε και σε όλους τους οργανισμούς, για να δούμε πού πήγε το ελληνικό δημόσιο χρήμα. Αλλά να πάρουμε κάτι πολύ απτό. Η συζήτηση για τον κύριο Τσουκάτο δεν έγινε εάν τα πήρε ή δεν τα πήρε. Το εναλλακτικό ήταν εάν τα πήρε αυτός και τα κράτησε. Αν τα κράτησε είναι κακό. Εάν τα πήρε το κόμμα είναι καλό. Αυτό είναι το θέμα το οποίο συζητείται. Ξέρετε, όταν τέθηκε το ζήτημα, που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο όπως σε κάθε χώρα, να δώσει το κάθε κόμμα τα οικονομικά του στοιχεία, ας πούμε τα επίσημα, γιατί τα ανεπίσημα, τα διπλά βιβλία τα γνωρίζουν, τα έχουν ομολογήσει οι ίδιοι. Λοιπόν, αυτό φυλάχθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό. Και εγώ ερωτώ, έναντι τίνος, εάν δεν είχαν να κρύψουν κάτι αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα το έβγαζαν στη δημοσιότητα? Μας μιλάνε για, πώς το λένε αυτό που βάζουν στο διαδίκτυο, αλλά τα οικονομικά των κομμάτων... Και το πού δεν έσχεσαι. Βεβαίως. Τα οικονομικά των κομμάτων και των πολιτικών δεν μπαίνουν βεβαίως. Όχι. Σκεφτείτε λοιπόν, αν ήταν κάποιος στην Αμερική, τι θα γινόταν? Εγώ δεν μιλάω τι, να αλλάξουμε ως προς αυτό το σύστημα, να μας δείξουν ότι αφού μας κατέστρεψαν,
έδειξαν μία μεταμέλεια. Όχι μόνο δεν έδειξαν μεταμέλεια, αλλά συγχρόνως δεν ζήτησε κανείς συγγνώμη για αυτό το λόγο και συγχρόνως εμφανίζονται ως τιμωροί και τιμητές της κοινωνίας. Λες και έφτιαξε κοινωνία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, όπως έχετε δει, ο διάλογος είναι στο κατά πόσον αυτοί οι οποίοι επιδίδονται σε προπυλακισμούς είναι εχθροί της δημοκρατίας ή όχι, και δεν εξετάζουν ποιος τους εξανάγκασε να φτάσουν έως εκεί. Ψάχνουν να δουν, γιατί αν εντοπίσουν σε κόμμα θα φοβήσουν την κοινωνία, γιατί θα πάρει το στίγμα ότι ανήκει σε κόμμα συγκεκριμένο, και δεν εξετάζουν γιατί, αν υπάρχει κόμμα ή αν υπάρχει κάποιος ο οποίος τους εξωθεί, γιατί είναι τόσο πολύ διατεθειμένοι να προβούν σε αυτές τις πράξεις. Αυτό δεν είναι ένα ερώτημα. Εάν βγουν και πούν ότι έχουμε αυτά, έχουμε εκείνα, πήραμε τόσα, κάναμε έτσι, κάναμε αλλιώς, δεν το κάνουν ακόμα, γιατί πιστεύω μετά από όλα αυτά και που συζητάμε αλλά και που βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύω ότι θα το κάνουν με ακόμα μεγαλύτερη αλαζονία, λέγοντας, κοίταξε, εσύ μπορεί να είσαι στην αθλειότητα και στην εξαχρίωση, αλλά εγώ έχω καταφέρει με μια αίσθηση του, επιτρέψτε μου την έκφραση, εγώ είμαι ο μάγκας που τα κατάφερα. Και αυτός επιβραβεύεται. Κοίτα, να γίνεις και εσύ σαν και εμένα, για να γίνεις. Βλέπετε ότι τα παραδείγματα και τα πρότυπα. Ναι, αυτή είναι η λογική. Δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά, διότι θα τον εκβράσει. Πιστέψτε με. Αλλά σταθείτε. Το παρόν σύστημα. Δεν μου αρέσει να μιλάω με ονόματα, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να το πω, γιατί μέσα από τη φράση που διατύπωσε, μία από τις πολλές, γιατί είναι ακόμα χειρότερες οι άλλες, δείχνει ποιο είναι το ύφος και το ήθος της εξουσίας. Διακομματικά θα έλεγα. Ο κύριος Πεταλωτής, που μόνο για το λόγο που εκφέρει και το ύφος, το θρασί και ανάγωγο ύφος που θυμίζει αυταρχικό πολιτικό, θα έπρεπε να έχει μπει φυλακή, να μπει μόνος του για να ανανύψει. Διότι αποτελεί προσβολή για το πολιτικό μας σύστημα. Προσέξτε τι λέει. Αναφερόμενος στο Θεοδωράκη. Δεν έχει σημασία, θα μπορούσε να αναφερθεί σε κάποιον άλλον. Αμαυρώνει το πολιτικό μας σύστημα και τη δημοκρατία το φαινόμενο να προπυλακίζονται βουλευτές που προσέρχονται στη Βουλή για να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Το κατά συνείδηση μας δηλώνει ότι είναι απέναντι στην κοινωνία και διεκδικούν το δικαίωμα που πήραν μόνοι τους φτιάχνοντας το Σύνταγμα να κάνουν ό,τι τους αρέσει και να αγνοούν την κοινωνία. Ιδού λοιπόν μια ομολογία ότι εχθρός του πολιτικού συστήματος, δηλαδή είναι του πολιτικού συστήματος, είναι η κοινωνία. Δεν είναι η Τρόικα, δεν είναι οποιοδήποτε άλλος. Η κοινωνία. Δεύτερο, μα οι πράξεις τους εχθρικές το δείχνουν. Η δημοκρατία. Μα όταν μιλάς για δημοκρατία, μιλάς, καλά, ας μην μιλήσουμε για την δημοκρατία. Ας μιλήσουμε για αυτό το πολιτικό σύστημα. Μιλάμε για μια ανταποκρισιμότητα με την κοινωνία. Πού είναι αυτή? Δεν υπάρχει. Και τι θα πει αμαυρώνει, όταν δεν αμαυρώνει το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανείς να ζητήσει συγγνώμη, ότι είναι πανθομολογημένο από το διεθνή παράγοντα και όχι μόνο από την ελληνική κοινωνία, ότι το πολιτικό σύστημα είναι αυτό το οποίο οδήγησε στην κρίση και δεν βγαίνει κανείς να ζητήσει συγγνώμη? Αυτό είναι το λιγότερο. Δεν αλλάζουν, κύριε Αργυρόπουλε. Αυτό είναι το θέμα. Δέστε λίγο. Πήραν μέτρα. Δεν έχουν λόγο να αλλάξουν. Προσέξτε. Δεν τους απειλεί κάτι. Δεν τους, το σύστημα αυτό καλά κρατεί. Γιατί τους απειλεί κάτι, κύριε Κοντογιώργη? Γιατί κάλεσαν την Τρόικα, κύριε Αγγελόπουλε? Δεν μπορούσε να προληθεί, βεβαίως διακομματικά και ιστορικά έχει οδηγηθεί εδώ η χώρα. Δεν είναι η τελευταία κυβέρνηση. Αλλά να δούμε την τελευταία κυβέρνηση. Γιατί προσέφυγε στην Τρόικα? Διότι δεν ήθελε να πάρει αυτή τα μέτρα τα οποία θα την έθεταν σε αντιμέτωπη, θα την έφερναν αντιμέτωπη με τις δυνάμεις οι οποίες τη στηρίζουν, δηλαδή των συγκατανευσυφάγων που είναι γύρω από το κράτος και τον έμονται. Σου λέει, θα αφήσω εγώ, θα μου τα επιβάλλει η Τρόικα και εγώ θα εμφανιστώ στο θύμα στην υπόθεση. Δηλαδή στην πραγματικότητα αντλούν νομιμοποίηση από έναν ξένο παράγοντα για να επιβάλλουν μέτρα που όφυλαν να είχαν πάρει κατά μικρόν, γιατί αν έπαιρναν ελάχιστα μέτρα θα είχε αποτραπεί αυτό το κατάντημα. Και βεβαίως μέσα από αυτή τη διαδικασία οδηγούμαστε ολοένα και σε περισσότερα μνημόνια. Μην νομίζουμε ότι εδώ θα σταματήσει. Αυτό που δεν άλλαξαν είναι τη δομή και τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, να δείξει ελαφρώς ότι αλλάζει τρόπο, και της δημόσιας διοίκησης.
Έχετε δει μέχρι σήμερα να αλλάξει ο πειθαρχικός νόμος που διέπει τη συμπεριφορά των υπαλλήλων, τη λειτουργία τους? Όχι, γιατί δεν το αλλάζουν? Γιατί δεν θέλουν να αλλάξουν τη λογική του πολιτικού συστήματος. Γι' αυτό και αντί να εισπράξουν τα οφειλόμενα από τη φοροδιαφυγή, τα εισπράττουν από τα συνήθεια υποζύγια που πλήρωναν και πριν από την κρίση. Έχετε δει πουθενά να γίνεται αυτό που γίνεται στη Βουλή, να αυξάνει ο προπολογισμός σε περίοδο κρίσης αντί να μειώνεται? Έχετε δει τι κάνουν? Μας δουλεύουν αυτή τη στιγμή, κυριολεκτικά μας δουλεύουν, και το λέω με την τρέχουσα ορολογία, διότι μας λένε ότι κόβουν 40 ευρώ από την αμοιβή τους στις επιτροπές, τη στιγμή που παίρνουν μισθό για να λειτουργούν στις επιτροπές. Ναι, ναι. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι αν εγώ που πληρώνομαι για να είμαι καθηγητής στο πανεπιστήμιο και να μετέχω και στις συνεδριάσεις, έθετα τον όρο να μου δώσουν χρήματα για να μετάσχω στις συνεδριάσεις, γιατί δεν συνεκτιμώ τα χρήματα που μου δίνουν ως μισθό. Και σε περίοδο που ο ελληνικός λαός, η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε καθεστώς απόγνωσης, χαρακτηρίζουν λαϊκισμό το αίτημα της κοινωνίας να κατεβάσουν λίγο τις αμοιβές τους και τα προνόμια τους, αλλά δεν είναι λαϊκισμός να οδηγούν την κοινωνία σε απόγνωση και να μην συλλαμβάνουν αυτούς οι οποίοι φοροδιαφέρουν. Συναντάμε το φαινόμενο να στρέφεται μια κοινωνική ομάδα κατά της άλλης και να λένε, αναπαράγοντας τα μηνύματα του πολιτικού συστήματος, πάρα πολλοί κόσμος, ότι φταίνει οι δημόσιοι υπάλληλοι. Όχι, φταίνει οι γιατροί, φταίνει οι φαρμακοποιοί, φταίνει οι υπάλληλοι, φταίνει οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, φταίνει οι επιχειρήσεις, φταίνει εκείνοι, φταίνει εκείνοι, φταίνει οι άλλοι. Και έτσι έχουμε ένα φαινόμενο και η κοινωνία να συγκλονίζεται από έναν ιδιότυπο αλληλοσπαραγμό και να μην μπορεί να ενοποιήσει τις δυνάμεις της για να μπορέσει να βρει ένα δρόμο εξόδου, διεξόδου πρώτα απ' όλα, από αυτό το κλειό που έχει. Η κοινωνία δεν μπορεί να ενοποιήσει τις δυνάμεις της, διότι δεν λειτουργεί ως σώμα. Θα λειτουργήσει ως σώμα όταν ούσα σε απόγνωση θα βρεθεί να έχει κοινό λόγο και κοινό αντίπαλο, αλλά που θα τον παράγει η απόγνωση. Δεν έφτασε ως εδώ ακόμα. Και ας βρίσκεται σε τρομακτικές δυσκολίες, αλλά αυτό σηματοδοτεί όχι την ατομική πράξη της χειραγώγησης, του προφυλακισμού εναντίον των πολιτικών, αλλά το επόμενο στάδιο της συνολικής εξέγερσης εναντίον τους. Εάν αντί να συζητούν για αυτούς που τους προφυλακίζουν, δεν σκεφτούν ότι είναι στο μετέχμιο και η διαχείριση της λεγόμενης συνένεσης δεν πρέπει να έχει να κάνει με το ξύσιμο των αντοχών της κοινωνίας, αλλά με την ικανοποίηση στοιχειωδώς του συλλογικού υποκειμένου, τότε θα οδηγηθούμε και στην εξέγερση. Γιατί αυτό, βλέπετε αυτό που είπατε, να υπάρχει κάποια τέτοια πρόθεση να εξυπηρετηθεί κάτι από το πολιτικό σύστημα? Αυτό είναι το ανησυχητικό, αλλά είπατε κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, ότι μία ομάδα κατηγορεί την άλλη. Ξέρετε, και αυτός που είναι στα πετρέλαια και που παίρνει 18 μισθούς και αυτός που είναι κάπου αλλού και έχει προνόμια, ως πολίτης είναι μέρος της κοινωνίας. Ακριβώς. Αλλά όμως δεν ανήκει σε αυτό που θα αποκαλέσουμε κοινωνία των πολιτών ως συλλογικότητα. Είναι αυτός ο οποίος, επειδή το κράτος δεν λειτουργεί εναρμονιστικά ώστε να εφαρμόζει την αρχή της ισότητας και την αρχή της δικαιοσύνης, στοιχειώδη πράγματα ισόλους, για μια ευνομούμενη πολιτεία, καταφέρνουν μέσα από τη δύναμη που έχουν να ξεχωρίζουν από την υπόλοιπη κοινωνία και να κατακτούν προνόμια εις βάρος της κοινωνίας. Άρα μήπως τα δίνει το πολιτικό σύστημα για να πετύχει ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα? Το πολιτικό σύστημα τα δίνει, και γι' αυτό σας είπα ότι η έννοια του πολιτικού κόστους δεν έχει ευθεία αναφορά στην κοινωνία, αλλά σε αυτές τις ομάδες. Δεν την ενδιαφέρει. Στους εκπροσώπους, το πολιτικό σύστημα δεν το ενδιαφέρει η κοινωνία. Αυτές οι ομάδες το ενδιαφέρουν. Διότι με αυτές διαλέγεται και εκεί τελειώνει ο διάλογος. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για συνδικαλισμό, για ομάδες, για εκπροσώπηση κοινωνικών ομάδων και φορέων,
Μιλάμε ακριβώς για αυτούς οι οποίοι συνδιαλέγονται με το πολιτικό σύστημα και καθορίζουν το επόμενο βήμα. Που είναι και αυτοί αυτονομημένοι από την κοινωνία. Βεβαίως. Εννοείται. Βεβαίως. Αδρά αμοιβόμενοι από το πολιτικό σύστημα, απαλλαγμένοι υπηρεσιακών ή εργασιακών καθηκόντων, για να επιτελούν υποτίθεται ένα έργο υπέρ της κοινωνίας και την χρησιμοποιούν. Να πω ένα απλό παράδειγμα, κύριε Κοντογιώργη. 24 ώρες απεργία, ένας χαμός και λέει 24 ώρες απεργία, λες και έγινε κάτι σπουδαίο. Δηλαδή αντί να κατεβάσουν τα ρολά, ας πούμε, για να μόνο τέλος εδώ σταματάει η κοινωνία να λειτουργεί, για να σας αναγκάσουμε να κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε, δημιουργούν μια εκτόνωση μιας ημέρας σαν τη βαλβίδα στη χύτρα της ταχύτητας. Ξέρετε, όταν κατακτά κάποια ομάδα συμφέροντα ή προνόμια ιδιαίτερα, αυτά είναι εις βάρος της κοινωνίας, του σώματος της κοινωνίας των πολιτών. Όταν δηλαδή παίρνουν προνόμια αυτοί που εργάζονται στα πετρέλαια ή αυτοί που εργάζονται στη ΔΕΗ ή οι συνδικαλιστές τους, σημαίνει ότι αυξάνουν το κόστος του πετρελαίου, της βενζίνης, της ενέργειας και ούτω καθεξής. Επομένως, δεν είναι αυτή η κοινωνία. Αυτή είναι η γύρω από το κράτος που νέμονται το δημόσιο αγαθό με την υπογραφή και τη συνένεση, βεβαίως, γιατί τους εμπλέκει για να αποκτά συνένεση σε αυτό το επίπεδο. Συνενοχή. Μέσα από τη συνενοχή συνένεση, αλλά που λειτουργεί εις βάρος της κοινωνίας. Αυτά μας οδήγησαν στην κρίση. Αυτή είναι το στοιχείο της λαϊλασίας, αυτό είναι. Γι' αυτό και ένα έργο στην Ελλάδα κοστίζει πολλαπλάσια όταν πραγματοποιείται από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και όχι μόνο κοστίζει πολλαπλάσια. Δεν υπάρχει στο ελληνικό κράτος, δεν υπάρχει η έννοια ούτε της ιεραρχίας με την έννοια του να εναρμονίζεται και να εφαρμόζεται μια πολιτική. Και να παράγεται έργο ελέγχου. Αποτελεσματικά είναι. Βεβαίως. Ούτε του ελέγχου. Δηλαδή όταν θα γίνει ένας αυτοκινητόδρομος, δεν θα πάει κανείς να ελέγξει αν έγινε σωστά. Γι' αυτό και βλέπουμε μετά ότι πληρώνουμε τις αβλεψίες ή τις ατέλειες που έχει. Γιατί δεν τιμωρείται ποτέ κανείς. Γιατί ο εργολάβος που ανέλαβε να κατασκευάσει και που άφησε λακκούβες και σκοτώθηκε ο άνθρωπος, ποτέ δεν τιμωρείται. Βεβαίως. Γιατί, κύριε Αργυρόπουλε, αυτός ο οποίος υπογράφει για να πάρει το έργο, έχει βάλει και στην τσέπη του. Και πολλοί άλλοι και σε άλλες τσέπες. Άρα ακυρώνεται η λογική του ελέγχου. Πέραν του ότι η ίδια η λογική του ελέγχου δεν υπάρχει. Ξέρετε ποιο είναι όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα? Ότι η ίδια η πολιτική τάξη μηχανεύεται μέσα από την νομοθεσία τρόπους να βάλει υποέλεγχο και σε δυναστική κατοχή την ελληνική κοινωνία. Εάν σας απαριθμίσω μια σειρά από νόμους, έτσι τυχαία, θα δείτε ότι ολόκληρη η ελληνική ύπαιθρος και βεβαίως ολόκληρη η αστική οικονομία τελεί υπό ένα καθεστώς ομοιρίας. Διότι η ίδια η νομοθεσία δημιουργεί τις προϋποθέσεις της εξάρτησης, της διαπλοκής και της διαφθοράς για να μπορέσει να λειτουργήσει. Κάποτε μου έλεγε ένας συνάδελφος από τη Νέα Υόρκη που τον έφεραν εδώ κάποιοι πολιτικοί στο παρελθόν, λέει να είστε ευχαριστημένοι που υπάρχει και το λαδόσιμο. Γιατί χωρίς αυτό έπρεπε να μεταναστεύσετε. Είναι αυτό που λέω, ότι σε αυτή τη χώρα η πολιτική τάξη, το πολιτικό σύστημα ενδιαφέρεται για το χώρο και όχι για τη χώρα. Δεν τους ενδιαφέρει σήμερα που μεταναστεύει η αφρόκρεμα της ελληνικής κοινωνίας από απόγνωση, από αηδία. Τους ενδιαφέρει να ελέγχουν το σύστημα κατά τρόπο που να μην τους οδηγεί ούτε καν σε απολογία. Δηλαδή σε στοιχειώδη αναφορά απέναντι των πεπραγμένων της απέναντι στην κοινωνία. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά όλα αυτά που μας λέτε, κύριε Κοντογιώργη. Είναι έτσι, αλλά με τον τρόπο που τα βάζετε στη σειρά και που ερχόμαστε και εμείς σε επαφή, πραγματικά μένει άναυδος κανείς από το πώς έχει εξασφαλίσει ένα άθλιο πολιτικό σύστημα, ένα άθλιο στην κυριολεξία πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να διακρίνει ένα ίχνος αγαθού ή αρετής. Και έχει κατασκευάσει και τους μηχανισμούς για την διαιώνισή του και την επικράτησή του και τον αποκλεισμό οποιασδήποτε άλλης εκδοχής. Όμως θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είμαστε σε αδιέξοδο. Από τα προηγούμενα λόγια σας συνάγω ότι δεν είμαστε σε αδιέξοδο και ότι η κοινωνία ακόμα έχει τρόπους
έχει ελπίδα. Για μιλήστε μαζί αυτό. Κοιτάξτε, η έννοια του αδιέξοδου είναι σχετική. Όταν λέμε είμαστε σε αδιέξοδο, σημαίνει ότι εάν κάνουμε μια προβολή της παρούσης κατάστασης, θα πρέπει να δεχτούμε ότι το μέλλον, το άμεσο μέλλον θα είναι πολύ χειρότερο. Είναι προφανές αυτό. Θα βρεθούμε αντιμέτωποι και με περισσότερα μνημόνια, διότι δεν υπάρχει πρόθεση να αλλάξει ο πυρήνας του προβλήματος. Συγχωρήστε μου, σας διακόπτω. Ο στόχος είναι η χώρα. Δηλαδή, γιατί οπωσδήποτε κάτι πρέπει να κάνεις και με την κοινωνία. Και όταν μιλάμε για κοινωνία, μιλάμε για το ελληνικό έθνος. Για τον ελληνικό λαό. Αυτό πρέπει, ή μάλλον έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται το σχέδιο αυτό του αφανισμού, ώστε να μείνει η χώρα και να πάμε σε μια επόμενη εποχή όπου οι διαχειριστές θα είναι άλλοι και η κοινωνία που θα βρίσκεται στον χώρο θα είναι άλλη. Δεν υπάρχει σχεδιασμός. Μα έτσι, υπάρχει όμως κατά έναν τρόπο, δεν είναι η προτεραιότητά τους. Να σας πω ένα παράδειγμα. Σε όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και στην Αμερική υπάρχει μια πολιτική για τη μετανάστευση. Η πολιτική για τη μετανάστευση δεν έχει σκοπό να αποκλείσει την κινητικότητα στον τομέα της εργασίας, αλλά να ελέγξει τις ροές ώστε να μην δημιουργηθούν εσωτερικά αδιέξοδα, διότι όταν αφήνει κανείς ελεύθερα τα σύνορα θα συναντήσει το κοινωνικό πρόβλημα που γεννιέται και που δεν είναι μόνο κοινωνικό, είναι πολιτικό και εθνικό, στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις, στο εσωτερικό. Σε λίγο θα γίνει εσωτερικό πρόβλημα. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό, διότι αυτή τη στιγμή, και το έχουμε δει σε ορισμένες από τις πολιτικές δυνάμεις, τους ενδιαφέρει να αποκτήσουν ρόλο στην πολιτική και επομένως αν ο ρόλος αυτός δεν διέρχεται από την κοινωνία των πολιτών, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κινητοποιήσουν οποιασδήποτε εξωτερικές ή εσωτερικές κοινωνικές ομάδες, εξωτερικές δυνάμεις όπως την Τρόικα παραδείγματος χάρη, εσωτερικές ομάδες όπως τους οικονομικούς μετανάστες και να τους στρέψει εναντίον της κοινωνίας. Άρα, δηλαδή... Αυτό λοιπόν, προσέξτε, ήρθε η Frontex για να δείτε πόσο λίγο τους ενδιαφέρει. Γιατί ακούω τον τωρινό υπουργό να κάνει μεγαλόστομες διακηρύξεις. Οικονομικών και νομικών. Είμαι βέβαιος ότι ακριβώς τις κάνει διότι έχει χειρότερη πρόθεση από ό,τι είχε οποιοσδήποτε άλλος προηγούμενος. Εννοείται των οικονομικών. Όχι, της δημόσιας τάξης. Όχι προστασίας του πολίτη. Δημόσιας τάξης. Ναι, ναι, ναι. Και όταν λέμε κρατικής τάξης. Έτσι. Λοιπόν, ήρθε η Frontex. Η Frontex νομίζω έχει 150 τόσους υπαλλήλους. Και σταμάτησε τη ροή, την ανεξέλεγκτη ροή οικονομικών μεταναστών στο Αιγαίο. Εννοείται τους λαθρομετανάστες. Ναι. Μάλιστα. Το ίδιο λοιπόν συνέβη και όταν εγκαταστάθηκε στη Θράκη. 110.000 νομίζω πώς είναι ο στρατός ο ελληνικός. Έχει μειωθεί. Μα έναν, τον έναν δίπλα από τον άλλον, δίπλα από τον άλλον σε απόσταση μέτρου το στρατιώτη να βάλει κανείς, με τους μισούς θα ελέγχει τα σύνορα. Το λέω απλουστευτικά για να πω δεν ότι να γίνει δεν τέτοιο. Τους ενδιαφέρει να στήσουν μηχανισμούς ελέγχου της ροής των οικονομικών μεταναστών. Δεν τους ενδιαφέρει και γιατί δεν έχουν εθνική, δηλαδή αντίληψη συμφέροντος για την κοινωνία και γιατί δεν τους ενδιαφέρουν οι επιπτώσεις. Έτσι όπως μου είναι χαρακτηριστικό και έχει πολύ ενδιαφέρον αν θέλετε η διαχείριση και οι δημόσιες δηλώσεις που έγιναν με αφορμή τους 300 που κατέλαβαν τη νομική. Θυμάστε που δήλωνε ότι δεν είχε αρμοδιότητα ενώ γνώριζε. Ναι, ναι, ναι. Και απέφευγε να επικοινωνήσει. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ενώ είχαν κάποιους μηχανισμούς καταστολής των αντιδράσεων της κοινωνίας, ουσιαστικά καταστολής της κοινωνίας ήταν αυτή, τους αυξάνουν βάζοντας και άλλες παραμέτρους, στις οποίες δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει η κοινωνία, γιατί μιλάμε για νέες δυνάμεις. Προσθέτουν νέες... παραμέτρους για να οδηγήσουν σε πολιτική αδυναμία την κοινωνία, ώστε να παραμένουν όπως είναι ανεξέλεγκτοι. Άρα λοιπόν είχε δίκιο η κυρία Ψαρούδα Μενάκη που μας έλεγε για νέες αρχές και νέες μορφές και νέες... είναι η κατεύθυνση αν θέλετε είναι η κατεύθυνση. Και μάλιστα μιλάει ξεκάθαρα τα δικαιώματα του πολίτη θα μπορούν να προστατεύονται αλλά και να παραβιάζονται. Είναι κατεύθυνση
η οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για την κοινωνία. Όταν μιλάμε για την Ένωση, δεν είναι αυτό. Όχι, δεν μιλάω σύστημα. Για αυτό το κομμάτι, μιλάω για, για αυτό το τμήμα της αναφοράς της που είπε ότι τα δικαιώματα είναι τρία μέρη. Το ένα ήταν ότι τα δικαιώματα του πολίτη και του ανθρώπου μπορεί να προστατεύονται, αλλά μπορεί και να παραβιάζονται, αλλά και θα παραβιάζονται από αρχές που δεν είναι μέχρι σήμερα γνωστές. Και από, βέβαια, και όταν λέμε μέχρι σήμερα, εννοούσα το 2005, έτσι που το εννοείται, εννοείται ότι αυτά προετοιμάζοντας, όπως σας είπα, υπάρχει η ιδεολογία της καλής διακυβέρνησης που τα περιέχει όλα αυτά. Και είναι ενδιαφέρον να το δει κανείς πως ενώ εφαρμοζόταν στον τρίτο κόσμο, τώρα εφαρμόζεται στις δυτικές κοινωνίες. Γι' αυτό είπα ότι έχουμε καταντήσει τρίτος κόσμος στην αρχή της κουβέντας μας. Εννοούσα αυτό ακριβώς, ότι οι δυτικές κοινωνίες δέχονται τώρα την εφαρμογή αυτών των μέτρων, ας τα πούμε μέτρα, και αυτών των αποφάσεων του πολιτικού συστήματος που αντιμετωπίζουν τους λαούς της Δύσεως ως τρίτο κόσμικός λαός. Δεν τους ενδιαφέρει. Η κοινωνία δεν τους ενδιαφέρει. Δέστε λιγάκι όμως κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον αυτή την περίοδο. Το έχω δει και εγώ με αφορμή κάποια κείμενά μου που δημοσιεύτηκαν σε μια μεγάλη γαλλική εφημερίδα και στην Ισπανία και που είχε να κάνει με ένα κάλεσμα προς την κοινωνία των πολιτών. Η υποδοχή έχει ενδιαφέρον, ξέρετε. Δηλαδή, ο προβληματισμός ότι ούτε ο τρόπος δράσης μέχρι τώρα, πολιτικής δράσης, ούτε το πολιτικό σύστημα μπορεί πια να ανταπεξέλθει στις καινούργιες συνθήκες και επομένως στην αποκατάσταση μιας νέας ισορροπίας μεταξύ κοινωνίας και αγοράς. Αυτό, η υποδοχή αυτού του επιχειρήματος είναι πολύ σημαντική και κρίσιμης σημασίας. Με άλλα λόγια, αυτό που ήταν το διαρκές πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία και που οδήγησε στην καταστροφή του ελληνισμού, κυριολεκτικά, στη συρρήκνωσή του, είναι πια ένα στοιχείο προβληματισμού, σε μικρότερη έκταση, προβληματισμού στον ευρωπαϊκό κόσμο. Δηλαδή αντιλαμβάνονται ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, να φύγουμε από τη δεοντολογία της αντιπροσώπευσης, που διαμαρτυρόμαστε ότι οι πολιτικοί δεν συμπεριφέρονται σύμφωνα με τα συμφέροντά μας, και να μπούμε στο πρόταγμα της αντιπροσώπευσης, δηλαδή να αλλάξει το πολιτικό σύστημα ώστε να είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν κατ' εντολήν και όχι κατά συνείδηση. Η έννοια της συνείδησης παραπέμπει σε προσωπικές πολιτικές. Και σε αυταρχισμούς. Ναι, γιατί, διότι έχουν καταφέρει, κινητοποιώντας τη διανόηση, την κρατική διανόηση, να μεθερμινεύσουν την έννοια του έθνους για να είναι στα χέρια τους ο προσδιορισμός του περιεχομένου και του σκοπού του. Τι λέει το Σύνταγμα λοιπόν, το κάθε Σύνταγμα? Ότι οι πολιτικοί υπηρετούν το έθνος. Αλλά το έθνος δεν είναι η συνείδηση της κοινωνίας. Είναι κάτι, λέει, που μας το κατασκεύασε το κράτος. Δηλαδή δημιουργούν κατασκευή. Είναι οι νεότερες αντιλήψεις. Βεβαίως. Που προσπαθούν να περάσουν στον κόσμο. Προσπαθώ να το αναδείξω, διότι έχει τεράστια σημασία. Παρακαλώ, αλλά θέλω να το αναδείξω. Συναντάει το τείχος της διανόησης, η οποία τρομάζει με την ιδέα ότι η κοινωνία μπορεί να παίξει ένα ρόλο πολιτικό. Γιατί αυτό, γιατί η διανόηση, και είναι το επόμενό μου ερώτημα, κύριε Διότι συστίζεται είτε διανοητικά είτε και οικονομικά. Και υπάρχει, επειδή υπάρχει αυτό το κράτος το οποίο καλείται να ερμηνεύσει. Η αμεσότητά σας πάντως είναι εντυπωσιακή. Δεν χρειάζεται. Διάβαζα προημερών ένα διότι σχόλιο παρουσίασης ενός βιβλίου που έλεγε ότι η άμεση δημοκρατία δεν είναι δημοκρατική. Δηλαδή, εάν το πει κανείς αυτό οπουδήποτε στον κόσμο, σε νοήμονες ανθρώπους, εννοείται. Σε νοήμονες ανθρώπους, θα γελάσει. Εδώ το βλέπουμε να είναι αφού συνέλθει από το σοκ. Αφού συνέλθει από το σοκ που θα υποστεί ένας νόμων άνθρωπος. Ας υποθέσουμε ότι δεν είμαστε, μα δεν είμαστε μπροστά στην όση και συζήτηση να γίνεται περί άμεσης δημοκρατίας. Δεν υπάρχει πρώτα-πρώτα άμεση και έμεση, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Το τραπέζι είναι ή τραπέζι ή όχι. Τα συστήματα είναι πράγματα. Ή είναι ή δεν είναι. Δεν υπάρχουν έμεσα και έμεσα και άμεσα. Και άμεσα. Λοιπόν, ή είναι δημοκρατικό ή δεν είναι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι δεν τίθεται θέμα δημοκρατία σήμερα. Τι μας πειράζει να δούμε
την κοινωνία ή τη βούληση της κοινωνίας να παίζει έναν στοιχειώδη ρόλο. Πρόσφατα, το πολιτικό σύστημα, το είπατε. Πρόσφατα σε μία εκδήλωση στην οποία δεν είχα μπορέσει γιατί απουσίαζα στο εξωτερικό και που διάβασα τα πεπραγμένα, τα αποτελέσματα της συνάντησης, της εκδήλωσης που έγινε, είδα ότι διάβασα, όπως και όλοι διαβάζουμε, ότι οι προτάσεις που γίνονται από τους συνταγματολόγους, τους πολιτικούς επιστήμονες, είναι να γίνει προεδρικό, να αλλάξει, λέει, η διαρρύθμιση των εξουσιών εσωτερικά και άλλα. Μα εάν είναι ο πρόεδρος που κυβερνάει και όχι ο πρωθυπουργός, θα φερθεί κατά το δημόσιο συμφέρον. Το θέμα είναι εάν αλλάζει η σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής. Εάν ο πολιτικός, όποιος και να είναι, εξαρτάται ή δεν εξαρτάται από την κοινωνία. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα αλλαγής νοοτροπίας των πολιτικών, όπως κακώς πιστεύει και φωνάζει ο κόσμος. Πρέπει να κάνετε αυτό και λέμε. Μα τι περιμένεις από αυτούς που έχουν ανατραφεί, έτσι, που έχουν στήσει και μεγαλώσει μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα. Περιμένεις από αυτούς να αλλάξουν κάτι. Αν συζητήσετε... Είναι δυνατόν αυτό το πολιτικό σύστημα να αυτοκαταστραφεί? Αν μιλήσετε με έναν πολιτικό, θα σας αναφέρει τα προβλήματα και θα σας κάνει αναλύσεις οι οποίες είναι καλύτερες από αυτές που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Γνωρίζουν πάρα πολύ το πρόβλημα. Όπως επίσης ακούμε συχνά να λένε πρέπει να γίνει αυτό, όλοι μας ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Και μπορούμε να το βάλουμε σε μια κόλλα χαρτί και να το αναλύσουμε. Το ερώτημα είναι πώς θα γίνει και πώς δεν θα ξαναγίνει, γιατί έστω ότι βγήκαμε από την κρίση. Πώς δεν θα ξαναπάμε εκεί? Πώς δεν θα ξαναπάμε? Μα θα ξαναπάμε. Το ίδιο έγινε και με τις άλλες κρίσεις, με τις άλλες πτωχεύσεις. Ξαναπήγαμε εκεί γιατί λίγα χρόνια μετά, όταν οι διεθνείς δανειστές δεν ενδιαφέρονταν για τη χώρα, η πολιτική τάξη ξαναπήρε τα πράγματα στα χέρια της και ξαναοδήγησε στις ίδιες συνθήκες που υπήρχαν και πριν. Άρα, της λαϊλασία. Κύριε Κωνστογιώργη, ποια είναι όχι η λύση, ποια είναι αυτή η κίνηση που θα κάνει η κοινωνία και η οποία, όπως είπατε, δεν θα την κάνει σαν παράγωγο μιας συλλογικής σκέψεως, αλλά σαν παράγωγο του αδιεξόδου στο οποίο θα περιέλθει και το οποίο δεν έχει έρθει ακόμα, του πραγματικού αδιεξόδου, δηλαδή του πραγματικού προβλήματος στον κάθε έναν από εμάς. Του προσωπικού του προβλήματος, αυτό θα αναγκάσει την κοινωνία να παράξει τη λύση. Πού θα οδηγηθεί? Κύριε Αργυρόπουλε, εύχομαι το αποτέλεσμα να μην είναι μια γενικευμένη εξέγερση και εύχομαι το πολιτικό προσωπικό να αντιληφθεί ότι είναι στο όριο και παίζει με το όριο των αντοχών της κοινωνίας. Διότι δεν εξεγείρονται αυτοί που είναι φτωχοί και δεν έχουν, εξεγείρονται αυτοί που έχουν και χάνουν. Αυτό δεν πρέπει να το αγνοούν. Και αυτή τη στιγμή, με μια λαθεμένη πολιτική στην οποία συγκατάνευσαν χωρίς διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εξέλαβαν την απομείωση των εισοδημάτων, της ευημερίας και των ελευθεριών των Ελλήνων ως ισότιμο μιας υποτίμησης εθνικού νομίσματος. Αυτό από μόνο του δεν είναι βλακώδες. Είναι σκόπιμο, αλλά είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο. Και είναι σκόπιμο διότι αυτό που στοχεύει είναι να απομειώσει τα δικαιώματα, δηλαδή τις θεσμικές κοινωνικές κατακτήσεις της κοινωνίας στο εργασιακό και σε όποιο άλλο επίπεδο. Σε όλα τα επίπεδα. Δεν μιλάω για τα δικαιώματα που κατέκτησαν κατά καταχρηστικό τρόπο. Μιλάω για τα υπόλοιπα. Διότι μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα επιχείρημα, ξέρετε, το οποίο το έχουμε ακούσει και από το Φλωσκάν. Πήγαν όμως σταδιακά σε αυτό το επίπεδο. Πήγανε σταδιακά, δεν πήγανε με τη μία. Πήγανε σταδιακά και αυτό έφερε την από την ανοχή, δηλαδή η ανοχή δικιά μας έχει φανεί, η κοινωνία δεν αντέδρασε. Βήμα-βήμα γινόταν η καταστροφή και η κοινωνία μας δεν αντέδρασε ή αντέδρασε ελεγχόμενα. Οι μηχανισμοί λοιπόν καταστολής του λαού και της κοινωνίας λειτουργήσαν. Αν αναφέρεστε πριν από την κρίση... Όχι, μιλάω κατά την εξέλιξη, ναι, πριν και κατά τη διάρκεια. Πριν από την κρίση είναι το σύστημα της χειραγώγησης που θέτει τον πολίτη, στον πολίτη το δίλημα ή εναρμονίζεται με το σύστημα, δηλαδή μπαίνει στη διαδικασία της διαφοράς, της διαπλοκής και της εξάρτησης της πελατειακής από τον πολιτικό
ή πάρε τα βουνά ή σηκωφύγε. Δεν έχεις άλλη λύση. Δεν θα διορίσεις το παιδί σου, δεν θα πάρεις άδεια να φτιάξεις την υποχρέωσή του, δεν θα βγάλεις άδεια από την πολεοδομία, δεν θα πάρεις άδεια από το δασαρχείο και ούτω καθεξής. Και αυτό λέτε, συγχωρήστε λοιπόν, με, αυτό λέτε ότι θεσπίστηκε. Δεν έγινε από μόνο το του. Έτσι. Το κράτος, δηλαδή η δημόσια διοίκηση, έχει φτιαχτεί έτσι ώστε να διαχειρίζεται τη διαφθορά που επιβάλλει η νομοθεσία. Τέλεια. Τέλεια. Να πάμε όμως στο σημερινό. Η μετά αποτύπωση την κρίση, αυτή ξέρετε, είναι πραγματικά συγκλονιστική. Μετά την κρίση. Και όλα αυτά τα κάνουν, μην πούμε πώς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Να το πούμε όλα. Να έρθουμε στην διαχείριση ενός επιχειρήματος. Ενώ δεν είμαστε μετά την κρίση, είμαστε εν εξελίξη. Μέσα στην είναι εξελίξη. Η διαχείριση του επιχειρήματος ότι κόβουμε τους μισθούς γιατί οι Έλληνες ζούσαν πάνω από τις δυνατότητες της οικονομίας και ούτω καθεξής. Αυτό είναι μέγα ψεύδος. Διότι η στάθμιση, πρώτα-πρώτα έχει γίνει μια μελέτη από συνάδελφο του Οικονομικού Πανεπιστημίου, η οποία έχει δείξει, και μάλιστα έγινε πριν από την κρίση, ότι εάν ο παραγόμενος πλούτος στη χώρα, άρα και αυτός που πήγαινε στο κράτος και αυτός που εισήρχε το από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις άλλες πηγές, όπως είναι ο τουρισμός, η ναυτιλία κλπ, πήγαινε σε επενδυτικούς σκοπούς, η Ελλάδα θα συνέχιζε να είναι η τίγρης που ήταν στις προηγούμενες δεκαετίες και θα είχε εισόδημα πάνω από τις σκανδιναβικές χώρες. Αλλά ας μην μείνουμε εδώ. Δεν θα ωφέλωσε το πολιτικό σύστημα. Όχι, να κυριαρχεί μέσα σε μια τέτοια κοινωνία. Θα έχανε τον έλεγχο. Θα έχανε τον έλεγχο. Τον έλεγχο της κοινωνίας και της χειραγώγησής της. Γιατί η κοινωνία όταν αυτονομείται, όταν αναπτύσσεται αυτοφιώς και όχι κατεξάρτησιν, αυτονομείται και έναντι του πολιτικού προσωπικού. Άρα το πολιτικό προσωπικό δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε επίπεδο διαχείρισης του δημοσίου πλούτου, άρα ιδιοποίησής του μαζί με τους πέριξ αυτούς συγκατανευσιφάγους. Θέλω να επιμείνω λίγο όμως αυτό. Παρακαλώ. Το κατά πόσον ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας. Ξέρετε πώς μετριέται σήμερα από τους ειδικούς οικονομολόγους της Τρόικας και τους Έλληνες πολιτικούς αυτό το επιχείρημα ότι ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας με βάση τον νομιζόμενο πλούτο, τον πλούτο που εμφανίζεται μέσα από αυτό τον τρόπο που λειτουργεί το ελληνικό κράτος. Δηλαδή εμφανίζεται να έχει πλούτο 100 ευρώ αλλά δεν συνεκτιμάται ο πλούτος ο οποίος φοροδιαφεύγει. Ο πλούτος ο οποίος λέει λατείται. Αν λοιπόν υπολογίσουμε αυτόν τον πλούτο που είναι ο πραγματικός πλούτος, θα δούμε ότι το επίπεδο, σε μισθολογικό επίπεδο, έτσι, του μέσου Έλληνα και όχι των προνομιούχων, είναι κατώτερο των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν για φύση λοιπόν του συστήματος. Για Νόμπελ λογιστικής αλχημίας. Μα, βεβαίως, τουλάχιστον. Όπως και τουλάχιστον για το πολιτικό σύστημα το ίδιο. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, σε σχέση με την διέξοδο που θα προκύψει νομοτελειακά όπως μας είπατε από την κοινωνία την ίδια η οποία όμως πρέπει να περιέλθει σε ακόμα πιο δεινή θέση. Όχι πρέπει, γιατί όταν πούμε πρέπει είναι σαν να λέμε πρέπει να τη φέρουν σε απόγνωση προκειμένου να έχουμε αποτέλεσμα. Είναι τραγικό να σκεφτόμαστε έτσι. Είναι τραγικό να σκεφτόμαστε έτσι, αλλά δυστυχώς τα πράγματα και η εξέλιξη των πραγμάτων μας πείθουν ότι αφού η κοινωνία δεν αντιδρά συλλογικά για να παράξει το αποτέλεσμα που θα την οδηγήσει στη διέξοδο από την κρίση, τι περιμένει. Να σας πω. Πρώτα-πρώτα, όπως ξεκίνησα να λέω στην αρχή, δεν είμαι αισιόδοξος για το τι θα βγει από αυτή την κρίση. Διότι σε μεσοπρόθεσμο χρόνο είναι βέβαιο ότι θα πάμε και σε άλλα μνημόνια, άρα σε πολύ χειρότερες καταστάσεις. Το δεύτερο είναι, βεβαίως, αναπόφευκτο ως προς το συμπέρασμα του πρώτου, ότι η χώρα, όπως θα βγει κάποια στιγμή από αυτή την κρίση, θα είναι αγνώριστη σε σχέση με τη χώρα πριν. Και φοβάμαι ότι αυτό θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις για πάρα πολλά εσωτερικά και εξωτερικά ζητήματα. Υπάρχει μία μόνο περίπτωση να δούμε κάτι διαφορετικό, ανεξαρτήτως δηλώνω του κόστους
που η κρίση θα συνεπάγεται για την ελληνική κοινωνία, επίπεδο ζωής, δικαιώματα και πολλά άλλα, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι βρισκόμαστε στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην νομισματική Ένωση, που σημαίνει ότι θα προσδοκάτε να λάβουν σε προβλέψιμο χρόνο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέτρα τα οποία θα ελέγξουν την κατάσταση προκειμένου να μην μετακυληθεί η κρίση σε αυτούς. Εδώ έχουμε ένα διπλό ενδεχόμενο. Το ένα, να προλάβει η ελληνική οικονομία και κοινωνία μέσα σε αυτό το πλαίσιο να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις ώστε να μπούμε σε ένα ρυθμό. Και η άλλη είναι να δώσουμε απλώς χρόνο, να κερδίσουν χρόνο ρυθμό ανάπτυξη, οι Ευρωπαίοι. Ρυθμό αντίδρασης, τι ρυθμό είναι? Θα σας πω. Το δεύτερο ενδεχόμενο που είναι πολύ κοντά και ίσως πιο κοντά στην προοπτική μας είναι να δοθεί χρόνος στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να διασφαλίσουν το δικό τους, τον υπόλοιπο εσωτερικό δικό τους χώρο και εκείνη την ώρα να μας πετάξουν σαν τρίχαπτος μέρη. Έτσι. Λοιπόν, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο τραγικά βεβαίως. Το πρώτο ενδεχόμενο... Άρα οφείλει η κοινωνία, οφείλει η κοινωνία άμεσα να αντιδράσει. Η κοινωνία θα οφείλει να αντιδράσει, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα να αντιδράσει. Μην το ξεχνάμε, η κοινωνία είναι ιδιώτης. Δεν μπορεί να αποφασίσει σήμερα το πρωί και να συνεννοηθεί και να πει μαζεύομαι κάπου, συνεννοούμε τι πρέπει να κάνω και το κάνω αύριο το πρωί. Ακόμα και αν αποφασίσει, γιατί είχα κάνει... Δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Όχι μόνο δεν έχει, γιατί δεν είναι σώμα για να βουλεύεται και να αποφασίζει, αλλά ακόμα και αν στην απόγνωση το αποφασίσει, υπάρχουν επαρκείς κατασταλτικές δυνάμεις για να το αποτρέψουν, για να το εκφυλήσουν. Δέστε λιγάκι, γιατί είχα σε ένα κάλεσμα προς την κοινωνία των πολιτών από το Μάιο, είχα επισημάνει πού θα οδηγηθεί αυτή η υπόθεση του Συντάγματος. Και είχα πει ότι ή θα εκφυλιστεί όπως αναπτύσσεται ή θα χρησιμοποιήσουν κάποιες ενδιάμεσες γνωστές δυνάμεις που ασπάζονται την ιδεολογία της καταστροφής ώστε να τους διαλύσουν και να απαξιώσουν βέβαια το εγχείρημά τους. Και τους είπα λοιπόν ότι έχετε μία δυνατότητα σε μεγάλο αριθμό, 200.000 και παραπάνω, να περικυκλώσουν τη Βουλή, να διατυπώσουν όμως συγκεκριμένες διατάξεις νομοθετικής πρόνοιας και να υποχρεώσουν, να εξαναγκάσουν, γιατί η πολιτική μόνο με εξαναγκασμό μπορεί να οδηγηθεί σε αποτέλεσμα διαφορετικό από αυτό που θέλει, την Βουλή και την κυβέρνηση να ψηφίσει αυτές τις διατάξεις. Τις απαρίθμησα. Ξέρετε ποια ήταν η βεβαιότητά μου, την είχα πει σε πολλούς φίλους, ότι δεν θα γίνει απολύτως τίποτε και το πολύ πολύ να πάρουν την ιδέα της περικύκλωσης της Βουλής χωρίς όμως το διατάφτα. Δηλαδή, προϋπόθεση για να αλλάξει κάτι και για να ακυρωθεί το επιχείρημα της δήθεν προστασίας της Βουλής από τις αστυνομικές δυνάμεις ήταν να λειτουργήσει η κοινωνία των πολιτών ως σώμα συνδεταγμένο το οποίο θα πήγαινε εκεί. Αυτό όμως έχει σημασία όπως έγινε η διαχείριση και από μια άλλη άποψη. Ξέρετε, ο χαρακτήρας ενός πολιτικού συστήματος δεν προκύπτει από το αν εκλέγεται το πολιτικό προσωπικό ή όχι. Από το πώς λειτουργούν οι κατασταλτικοί μηχανισμοί. Και αυτή τη στιγμή η αστυνομία λειτουργεί για να προστατεύει το πολιτικό προσωπικό εναντίον της κοινωνίας και επιπλέον λειτουργήσε για πρώτη φορά όχι για να διαλύσει τους κουκουλοφόρους αλλά με πρόσχημα τους κουκουλοφόρους να διαλύσει τις συγκεντρώσεις αυτών που πήγαιναν με τα παιδιά τους, τους γέρους κλπ. Άρα ο στόχος ήταν η κοινωνία, εκεί αποτυπώθηκε ακριβώς αυτό που λέτε. Αυτή τη στιγμή, ενώ βλέπετε... Ότι ο εχθρός είναι η κοινωνία. Ενώ βλέπετε στα μέσα επικοινωνίας, γραπτά, έντυπα ή ηλεκτρονικά, δεν γίνεται λόγος, ολόκληρη η προβληματική που αναπτύσσεται από την πλευρά της κοινωνίας και όχι των ομάδων, της κοινωνίας, απέναντι στο πολιτικό σύστημα είναι να αλλάξει και όχι να λειτουργήσει καλύτερα. Να
Σωστά. Γίνουν δηλαδή πράγματα όπου η κοινωνία θα υποχρεώνει την πολιτική. Αυτό το αφήνουν εν σιωπή, διότι τρομάζει τους πάντες. Γι' αυτό και βλέπετε τρομάζει ότι το πολιτικό σύστημα, ορισμένα κανάλια λειτουργούν σαν να οι δημοσιογράφοι εκεί, σαν να είναι στην ασφάλεια, στο ανακριτικό, μόνο ισχυρό φωτισμό δεν βάζουν για να τρομάζουν αυτόν ο οποίος ανακρίνεται. Κύριε Κοντογιώργη, σε αυτό το σημείο θέλω να βάλουμε στην κουβέντα μας και τους τηλεθεατές οι οποίοι μας παρακολουθούν. Παρακαλώ αν μπορούμε να βγάλουμε τα τηλέφωνα. Και αγαπητοί φίλοι, ακούτε, εντυπωσιάζεστε κι εσείς όπως και εγώ από όλα αυτά τα ξεκάθαρα λόγια και να μην του κυρίου Κοντογιώργη. Θα το ακούσουμε σε λίγο, ίσως να κάνω λάθος. Μπορούμε να βγάλουμε τα τηλέφωνα λοιπόν για να επικοινωνούν οι τηλεθεατές και να θέτουν τα ερωτήματά τους στο κύριο Κοντογιώργη, ο οποίος προθήμως απέδειξε ότι θα απαντήσει. Όμως εμείς μέχρι να έχουμε την πρώτη ανταπόκριση από τους τηλεθεατές, κύριε Κοντογιώργη, συνεχίστε αυτό που λέγατε για το ότι το πολιτικό σύστημα έδειξε ξεκάθαρα επομένως και το δείχνει, επιμένει να το δείχνει, ποιος είναι ο εχθρός του. Και το έδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, πώς αλλιώς να το πω, και ότι είναι έτοιμος να τον αντιμετωπίσει σαν πραγματικό εχθρό. Δηλαδή όλες αυτές τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, οι εικόνες, τα βίντεο, με τα χτυπήματα στα κεφάλια, με τους τραυματισμούς πραγματικά αυτών των ανθρώπων, βγήκαν τα πρόσωπά τους, ήτανε... Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο όχι μόνο από την συμπεριφορά της αστυνομίας, αλλά και από τον τρόπο που αρθρώνουν τον πολιτικό τους λόγο οι πολιτικοί. Το να ενοχοποιούν το σύμπτωμα. Να ενοχοποιούν το σύμπτωμα. Αντί για να ακούσουμε το ερώτημα ενός τηλεθεατή. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Σας έχω ξανατηλεφωνήσει και τέλος πάντων θα ήθελα τώρα που έχω την ευκαιρία θα ήθελα να ρωτήσω ότι μέσα σε όλα αυτά που συζητάμε κάθε μέρα εσείς στην εκπομπή σας, άλλοι σε άλλα παράθυρα καλόπιστοι και αληθινοί Έλληνες, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πρίτανη, όλη η ομάδα των ανθρώπων, των γραμμάτων και όλων αυτών που γνωρίζουν αυτή την κατάσταση, ότι όπως και να έχει το πράγμα έχουμε βουλευτική δικτακτορία, δηλαδή με λίγα λόγια έχουμε την αστυνομία και φυλάει τους βουλευτές που παρανομούν εις βάρος μας, ότι είμαστε υποκατοχήν και όλα αυτά, είναι δυνατόν να μην μπορούν νομικά να τους καθαιρέσουμε από εκεί που είναι? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σαφές, κυρία μου, ότι δεν μπορούν. Υπάρχει ένας τρόπος όμως ο οποίος πιστεύω ότι θα μπορούσε να αναδείξει το αδιέξοδο. Είχα πει από την αρχή της κρίσης ότι είναι καλό άπειροι 100.000, δεν έχει σημασία, ένας μεγάλος αριθμός πολιτών να κάνει αγωγές και μηνύσεις και αγωγές εναντίον του πολιτικού προσωπικού και να ζητάνε αποζημίωση. Είναι εύκολο, γιατί μου λέγανε κάποιοι ότι δεν μπορούμε να σταθμίσουμε τη διαφθορά. Μα υπάρχει ένας πολύ εύκολος τρόπος, να σταθμίσουμε τι μας αφαίρεσαν από το μισθό μας, από τα εισοδήματά μας, και επομένως να ζητήσουμε να μας αποζημιώσουν αυτό το οποίο μας πήραν επειδή ακριβώς αυτοί είναι υπεύθυνοι και όχι εμείς. Φαντάζεστε ότι καμία δικαιοσύνη δεν θα αποτολμούσε έναν αριθμό που θα ξεπερνούσε την καθημερινότητα και θα ήταν 50, 100.000, 200.000 αγωγές κατελάχιστον και να προσποιηθούν ότι το Σύνταγμα απαγορεύει να απευθυνθούμε εναντίον των πολιτικών και δεν ζητάμε αποζημίωση. Άλλωστε και ήδη και οι δικαστικοί πλήττονται και πολλοί άλλοι πλήττονται. Είναι προφανές λοιπόν ότι, το είπαμε πριν, έχει δημιουργήσει το πολιτικό προσωπικό, το πολιτικό σύστημα, τέτοια αναχώματα που προστατεύονται έναντι όλων, ό,τι και να διαπράξουν και να μας καταστρέψουν και να μας κλέψουν και οτιδήποτε, δημιουργούν αναχώματα και δεν επιτρέπουν τέτοια δυνατότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως, το πολιτικό αδιέξοδο που θα δημιουργηθεί από μια μαζική προσφυγή στη δικαιοσύνη δεν μπορούν να το παρακάμψουν. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
κύριε Αργυρόπουλε, κυρία Κοντοβράκη, ο Ολυμπιολίκης. Γεια σας κύριε Κοντοβράκη, σας ακούμε. Σε Ανιψιά πρώην αντιπροέδρου, κόρη κυβερνήτου, τη μητέντα από το στρατικό Παπάγο. Θα ήθελα να συγχαρώ τον καθηγητή, σας παρακολουθώ κάθε μέρα, αλλά σας είχα πει και στην προηγούμενη φορά ότι εξυπηρετώντας ξένα συμφέροντα, αφανίζοντας την Ελλάδα από το χάρτη της γης, δεν το έχουν καταλάβει. Μόλις αυτό είπαμε, μόλις αυτό είπε ο κύριος καθηγητής. Εξυπηρετούν εδώ και χρόνια. Είναι σύνθετες οι επιλογές. Ακούστε, μ' ακούτε κύριε Αργυρόπουλε. Παρακαλώ. Ακούστε, το 1974 είχα πάει στο θείο μου, στον αντιπρόεδρο Βουλή. Ξέρετε τι μου είχε πει? Παιδί μου Κατερίνα, είσαι ένα αγνό παιδί, αγαπούσα το πατέρα σου. Κάποια μέρα έχεις ένα όραμα, κάποια μέρα θα σε γράφουν εφημερίδες. Μη πιστεύεις στην πολιτική, είναι η μεγαλύτερη πουτάνα. Άλλα λένε, άλλα πράττουν, άλλα εννοούν. Μ' ακούτε κύριε Αργυρόπουλε? Σας ακούμε κυρία. Κατέβηκα κάτω και βγήκα φωτογραφία. Έχω φωτογραφία και στη στοσελή. Τα πουλιά ήρθαν τα περιστέρια γύρω γύρω μου και στο δεξί μου χέρι. Φαίνεται ότι είχαν προαίσθηση ότι θα καταλάβατε. Είχα προαίσθηση ότι ήμουν αγνό παιδί. Τότε είχα δώσει εξετάσεις στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης, της IBM. Κυρία Κοντοβράκη, ναι. Θέλω να σας παρακαλέσω για το εξής. Αν έχετε την καλοσύνη, επειδή περιμένουν τηλεθεατές. Και παρακαλώ, κόσμια, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να εκφράζουμε τις θέσεις μας. Χωρίς επίσης, θέλω να απευθύνετε το ερώτημά σας στον κύριο καθηγητή, στον κύριο Πρίτανη. Γιατί περιμένουν και άλλοι τηλεθεατές που πρέπει να ρωτήσουν. Παρακαλώ. Παρακολουθώ, σας παρακολουθώ και στην άλλη εκπομπή. Φωνή λαού, οργή Θεού. Μ' ακούτε? Ναι. Ναι, ναι, βεβαίως. Εκτιμώ και θαυμάζω τον καθηγητή. Παρακολουθώ τους επιστήμονες. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο. Αφού η κυρία Μπενάκη είπε αυτό. Τι είπε η κυρία Μπενάκη? Έτσι κύριε Αργυρόπουλε, έτσι. Γνώριζα εγώ το 1974 ότι το 2006 θα κεντούσα τη Βουλή των Ελληνών. Το γνώριζα εγώ αυτό, όχι βέβαια, δεν ήταν τίποτα τυχαίο, σωστά? Σωστά, σωστά. Και έστειλα εγώ φωτοτυπία στην κυρία Μπενάκη και δεν μου και με αγνόησαν. Εγώ ντρέπομαι για την κυρία αυτή. Να είστε καλά κύριε Κοντοβράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Έχουμε άλλη γραμμή. Παρακαλώ, χαμηλώστε τελείως τον ήχο. Ναι, παρακαλώ, με ακούτε? Ναι, εγώ σας ακούω, εσείς με ακούτε? Χαμηλώστε τελείως τον ήχο της τηλεοράσεώς σας και ακούστε μας από το τηλέφωνο. Ναι, σας ακούω από το τηλέφωνο τώρα, αλλά δεν ξέρω αν μιλάτε σε εμένα ή σε άλλον. Ωραία, σε εσάς, μιλώ. Λοιπόν, έχω ακούσει επανειλημμένα τον κύριο Κοντογιώργο. Είναι εγκριθέστατο στις αναγνήσεις του. Είναι πάρα πολύ σωστός. Επισημαίνει κέρια πράγματα. Αυτά ακριβώς τα πίστευα κι εγώ. Λίγο πιο δυνατά, δεν σας ακούσαμε. Τώρα δεν σας ακούσαμε. Τώρα με ακούτε? Λίγο πιο δυνατά, παρακαλώ. Ναι. Λέω ότι τον κύριο Κοντογιώργη τον έχω ακούσει επανειλημμένα. Είναι ακριβέστατος και εμβριθέστατος στις αναλύσεις του. Και πράγματι έτσι είναι. Μιλάμε για ένα ανίκανο πολιτικό προσωπικό. Ο κύριος Κοντογιώργος απλώς το επισημαίνει με έναν ακαδημαϊσμό και με έναν ορθολογισμό. Εμένα το ερώτημά μου είναι το εξής. Έχει βρει έναν τρόπο από τον άτακτο πληθυσμό, από αυτόν που δεν μπορεί να γίνει σώμα, να μπορέσει να δημιουργήσει μια ρογμή σε αυτό το πολιτικό σύστημα και σε αυτό το πολιτικό προσωπικό, αν αυτό δεν διαραγεί μόνο του? Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Τον ψάχνω και δεν μπορώ να τον βρω. Υπάρχει λύση? Ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει άλλη γραμμή? Μέχρι να ακουστούν. Ναι. Η τελευταία ερώτηση. Επανέρχομαι για να πω ότι το πολιτικό προσωπικό είναι ικανότατο και διαχειρίζεται το κράτος κατά το εαυτού συμφέρον με ικανότατο και αποτελεσματικότατο τρόπο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν παίζει το ρόλο που προσδοκά η κοινωνία. Για το αν και πώς μπορεί να δημιουργηθεί η ρογμή. Ξέρετε, είμαστε σε ένα μεσοστάδιο και ως κόσμος, δηλαδή το σύνολο της ανθρωπότητας πια, ο δυτικός κόσμος κυρίως, και ως χώρα. Το στάδιο αυτό
σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, δηλαδή η εποχή που ξεκινάει από τη μετάβαση από τη φεουδαρχία στις νεότερες κοινωνίες που έχουν ως στοιχείο ύπαρξης την ατομική τους ελευθερία. Αυτό το πολιτικό σύστημα λοιπόν έχει πια τελειώσει το ρόλο του, έχει εκπληρώσει τον προορισμό του. Είμαστε όμως στην πρώτη φάση μιας νέας εποχής, η οποία νέα εποχή έχει το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι δεν έχει διαμορφώσει ούτε το πρόταγμα, την ιδεολογία της, το στόχο, ούτε και τις δυνάμεις οι οποίες θα την πραγματοποιήσουν. Κύριε Κοντογιώργη, θα σας διακόψω πάλι για να ακούσουμε άλλους δύο τηλεθεατές και θα συνεχίσετε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε καθηγητά, συγχαρητήρια για αυτά που λέτε. Ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι το σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων. Ο δυτικός πολιτισμός δεν έχει σκλάβους, έχει ελεύθερους ανθρώπους, ο δυτικός πολιτισμός πρέπει να πληγεί για να γίνουν και αυτοί σκλάβοι όπως είναι οι άλλες οι κοινωνίες. Το μεγάλο εμπόδιο για τη νέα τάξη πραγμάτων είναι ο δυτικός άνθρωπος με την αίσθηση που έχει της ατομικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων του και αυτά. Συνεπώς το θέμα είναι ευρύτερο. Εξάλλου εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ο Φουκουγιάμα μίλαγε για έναν μεταευρωπαϊκό κόσμο, δηλαδή για έναν μεταδυτικό κόσμο. Δεν θέλουν τον δυτικό πολιτισμό. Και αυτό φαίνεται και στον ακαδημαϊκό χώρο και στις πολιτικές επιλογές και στις οικονομικές επιλογές. Τώρα, αυτή η ιδέα που είπατε να γίνουν μαζικές αγωγές, θα πρέπει, αφού το λέτε, να ηγηθείτε αυτού του κινήματος εσείς, διότι έχετε κάποιο κύρος, έχετε εντυμότητα, έχετε λόγο πιστικό και πνευματικό και λογικό. Συνεπώς δεν ξέρω αν θα αντέχατε την ευθύνη, γιατί έχετε να κάνετε με θηρία, να ηγηθείτε ή να βοηθήσετε κάποιον άλλον εξίσου έντιμο με εσάς, υπό την αιγίδα σας, να ηγηθεί αυτών των αγωγών. Διότι αν, ας πούμε, η κάθε κυρία, και ο κύριος Μίτσος και ο κύριος Γιώργος και η κυρία Μαρία αρχίσουν και κάνουν αγωγές, πού θα πάνε, στο δικηγόρο της περιφερίας τους? Είναι μια καλή ιδέα. Εάν μπορείτε να ηγηθείτε, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ώστε κάτι να γίνει, κάτι να γίνει. Γιατί αλλιώς μιλάμε απλώς και αυτομαστιγωνόμαστε στην ουσία. Και κάτι άλλο. Ο κύριος Παπανδρέου, το Σύνταγμα λέει. Αν έχετε την καλοσύνη, λίγο πιο σύντομη, γιατί υπάρχουν γραμμές στον αέρα που περιμένουν. Ευχαριστώ πολύ. Το Σύνταγμα λέει ότι όλες οι εξουσίες απορρέουν από το λαό. Δεν το λέει? Το λέει, ναι. Όταν και ασκούνται για το λαό. Υπέρ του λαού. Ναι, από το λαό και υπέρ του λαού. Λοιπόν, όταν ο κύριος Παπανδρέου λέει ότι είναι αντιεξουσιαστή στην εξουσία, δεν εννοεί ότι είναι κατά του λαού και των εξουσιών του? Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Αγιόπλη, και χαιρετώ και τον κύριο καθηγητή εκεί πέρα, ο οποίος αποδεικνύει ότι είναι καθηγητής. Και τον παρακολουθώ και στις ανιχνεύσεις στην ΕΡΤΡΙΑ που βγαίνει και μιλάει πάλι για τα ίδια θέματα. Αλλά βλέπω, κύριε καθηγητά μου, ότι οι συνάδελφοί σας εκεί πέρα, οι άλλοι διανοούμενοι εκεί πέρα, οι άλλοι καθηγητές, δεν θέλουν να τα ακούν αυτά. Δεν τους αρέσουν, κύριε καθηγητά μου, το έχετε καταλάβει? Δεν τους αρέσουν αυτοί, όλοι αυτοί οι μεγάλοι δημοκράτες και οι μεγάλοι προοδευτικοί άνθρωποι και οι μεγάλοι πνευματικοί άνθρωποι. Δεν τους αρέσουν αυτά που λέτε στην εκπομπή ανιχνεύσεις. Όπως αυτά που λέτε απόψε στην πολύ καλή εκπομπή του κυρίου Αγιώπουλου, και συνιστώ τον κύριο Αγιώπουλο να σας καλεί τακτικά, να κάνετε σεμινάρια, να μιλήσετε λεπτομερέστατα στα θέματα αυτά, να τα αναλύσετε λεπτομερώς, να τα καταλάβει και ο τελευταίος βλάκας. Λοιπόν, να προφράζομαι έτσι, αλλά δεν είμαστε όλοι το ίδιο έξυπνοι, ούτε το ίδιο δυνατοί, ούτε το ίδιο όμορφοι, ούτε το ίδιο γρήγοροι. Δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν, αλλά είναι μια πραγματικότητα, ούτε το ίδιο μορφωμένη, θα έλεγα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν θα πρέπει να γίνουν τακτικά εκπομπές για να αναλυθούν σε βάρος τα θέματα αυτά, τα οποία, κύριε Κοντογιώργη μου, δεν αρέσουν όχι μόνο στην πολιτική τάξη, αλλά ούτε στην πνευματική τάξη στην οποία ανήκετε. Τους βλέπω εκεί στην εποπτεία ανιχνεύσεις. Δεν τους αρέσουν, στα φαμουτσιάζουν.
Και ξέρετε κάτι, κύριε Κοντογιώργη μου, αυτά που λέτε, γιατί θα το ξέρετε σίγουρα, είναι πολύ κοντά αυτά που λέει ο Περικλής, ο Δημοσθένης, ο Κλισθένης, ο Σόλωνας, όλοι αυτοί οι μεγάλοι που δημιούργησαν την αρχαία δημοκρατία. Και δεν λέγανε μόνο αυτά, λέγανε κι άλλα. Που αν τα ακούσω εγώ λόγω και τα υπερώσει, θα γίνει επανάσταση. Πραγματική επανάσταση. Και όχι αυτά που γίνονται τώρα εδώ, που καλώς γίνονται τώρα, γιατί ο λαός θα τη δράει, διότι φύγεται, θα γίνει πραγματική επανάσταση. Διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πνευματική και πολιτική ηγεσία, δυστυχώς αγαπητέ φίλε κύριε Κοντογιώργη, δεν θέλουν την πρόοδο της χώρας. Δεν θέλουν το καλό μας. Δεν θέλουν την πρόοδο της Ελλάδος. Δεν την θέλουν. Έτσι απλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Χαίρετε. Κυρία Αργυρόπουλε, θέλω να σας δώσω πολλά συγχαρητήρια για την ώρα των βετεράνων και για τους καλεσμένους που μας φέρνετε. Τους καλεσμένους, όχι σε μένα, σας ευχαριστώ πολύ πάντως, αλλά τους καλεσμένους πάνε τα συγχαρητήρια. Ναι, γιατί αλλά είναι δικό σας το θέμα το ότι τους φέρνετε σε εμάς, για να μπορούμε να τους δούμε. Τις ευχαριστίες μας. Κύριε Κοντογιώργη, συγχαρητήρια για όλα αυτά που είπατε. Είμαι σε απόλυτη συμφωνία μαζί σας. Εκείνο που θέλω να ξέρω, υπάρχει κανένα βιβλίο σας το οποίο περιγράφει όλα αυτά τα οποία μας... Πολλά βιβλία του κύριου Κοντογιώργη, πολλά, είναι πολύ γραφότατος ο κύριος Κοντογιώργη. Κύριε Κοντογιώργη, μπορείτε να μας πείτε σε ένα βιβλίο για αυτά τα οποία αναφέρατε. Κοιτάξτε, υπάρχουν βιβλία του κυρίου Κοντογιώργη και τηλεφωνώντας στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα έχετε την πληροφόρηση που θέλετε για όλα τα βιβλία. Εγώ θα σας πω ενδεικτικά το περί έθνους και ελληνικής συνεχείας και ένα άλλο επίσης εντυπωσιακό, δυστυχώς δεν το έφερα, κακώς δεν το έφερα και απολογούμε κύριε Κοντογιώργη σε εσάς, κακώς έπρεπε να το δείξουμε και στον κόσμο, αλλά επιφυλάσσομαι. Αφού πάρω τη δέσμευσή σας, ότι θα σας ξανάχουμε πάλι κοντά μας. Λέτε περί έθνους και ελληνικής. Και ελληνικής συνεχείας. Συνεχείας. Και η νέη, η ελευθερία και το κράτος. Η νέη. Η ελευθερία και το κράτος. Θα πάρετε στο τηλεφωνικό κέντρο που θα υπάρχει και τέλος πάντων το που θα μπορέσετε να τα προμηθευτείτε. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν καλώς, και κάποιες δεσμεύσεις που δεν μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Αν μου επιτρέπετε μπορώ λίγο μια στιγμή να σας διακόψω. Μάλιστα. Για τα ζητήματα του πολιτικού συστήματος, της δημοκρατίας κλπ. Το πιο αντιπροσωπευτικό, εκτός από αυτό που είπε ο κύριος Αργυρόπουλος, το που συζητά για το 12ο το Δεκέμβρη του 2008. Μάλιστα. Είναι το βιβλίο «Η Δημοκρατία ως Ελευθερία». Ωραία. Η Δημοκρατία... Αν πάτε σε ένα κεντρικό βιβλιοπωλείο θα τα βρείτε. Ως Ελευθερία. Ήθελα κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εάν έχει γίνει μια συστηματική ένωσης όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι υποστηρίζουν όλα αυτά τα πράγματα και να κάνουμε αυτές τις αγωγές όλοι μαζί. Δεν ξέρουμε πού να στραφούμε, σε ποιους να στραφούμε. Ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να κάνουμε αυτές τις αγωγές. Εγώ είμαι πρώτη η οποία θέλω να καταθέσω. Έχω μεγάλες αγωγές εναντίον καταστροφών που μου έχουν γίνει. Γεννήθηκα το 1938, δύο χρόνια πριν τον πόλεμο. Ο πατέρας μου επολέμησε στο αλβανικό μέτωπο, στις πρώτες γραμμές ως φαρμακοποιός, και η μητέρα μου ήταν Αμερικανής υπήκοος, γεννημένη στο Κλίβελαντ της Αμερικής, όπου καταδιωχθήκαμε και κρυβόμαστε μέσα στην κατοχή των Γερμανών. Αυτή κρυβόταν και εγώ εχωρίστηκα τη μητέρα μου μέχρι το 1960, γιατί το έσκασε και πήγε στην Αμερική και εγώ έμεινα εδώ πίσω. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές αποζημιώσεις σε εμάς, στη ζωή μας, στην περιουσία μας, στην οικογένειά μας. Να δώσω μια απάντηση, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά επειδή ο χρόνος είναι πάρα πολύ πιεστικός. Κοιτάξτε, να δώσει μια απάντηση, γιατί έχει πάρα πολλά ερωτήματα ο κ. Κοντογιώργης να απαντήσει. Υπάρχει άλλη γραμμή. Ναι, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω στον κύριο καθηγητή. Αυτή μίλησε
την προηγούμενη ώρα για το, πώς να το πούμε, για την κρίση που υπάρχει στο ελληνικό πολιτικό σύστημα γενικότερα, και θεώρησα ότι μπορεί κάποιος να αμυνθεί μόνο με τον τρόπο τον αντιπροσωπευτικό, δηλαδή μέσω της εκλογής. Σε περίπτωση που υπάρξει αυτή τη στιγμή αυτό που λένε κάποιοι επαναστατισμός, όχι επανάσταση, επαναστατισμός, δηλαδή να βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους, να διαμαρτύρεται, να καίει, να χτυπάει. Πολλοί μιλάνε για πολιτικές δολοφονίες, το οποίο είναι καταρχάς κατακριτέο. Θα μπορούσε δηλαδή μια λύση τέτοια να μας οδηγήσει σε μια κατάσταση μετά ομαλότητας. Δηλαδή, να το εξηγήσω. Αν συμβεί το απευκταίον και αρχίσει τα πράγματα να πάρουν μια τροπή πολύ περίεργη για την Ελλάδα, αρχίσει δηλαδή να... Πολλοί λένε μάλλον ότι θα πρέπει να γίνονται δολοφονίες πολιτικών, να το πούμε έτσι ομά. Πού θα οδηγηθεί μετά η χώρα μας? Και ένα δεύτερο, το οποίο ακούω από πολύ κόσμο έτσι, σε νεότερες κυρίως ηλικίες, για ποιο λόγο το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή στρέφεται μόνο κατά του ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη αυτή διαμάχη που υπάρχει? Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Παρακαλώ, υπάρχει άλλη γραμμή? Ναι, παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι. Ορίστε. Ναι, μαζί μιλάμε. Παρακαλώ, ακούστε με. Χαμηλώστε τελείως τον ήχο της τηλεοράσεώς σας και ακούστε μας από το τηλέφωνο. Ναι, ναι. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, παρακαλώ σύντομα την ερώτησή σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα σας βλέπω, κύριε Αργυρόπλε, στις ομορφιές σου, Παρακαλώ την ερώτησή σας στον κύριο Κοντογιώργη. Θέλω να πω τούτο. Ο εισαγγελέας της Βουλής που είπε ο γιατρός προχθές από την Εύβοια είναι ο λαός. Ο μάγκας είναι ο λαός. Μόνο από το λαό, εάν ξεσηκωθεί ο λαός, θα μπορούμε να δούμε άσπρη μέρα. Και αυτοί αν τη δούμε, όχι τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, τα τρισέγγονά μου αν τη δούνε την καλή και την άσπρη μέρα. Σε τέτοια κατάσταση είναι απαράδεκτη η πολιτική. Απαράδεκτη. Δεν μπορούμε εμείς να αφήσουμε τις τύχες των εγγονιών μας και των παιδιών μας σε αυτούς. Αυτούς, να το πω καθαρά, κύριε Αργυρόπουλε, είναι λαμόγια. Και εμείς την άσπρη μέρα την είδαμε μόνο επί της επαναστάσεως του Παπαδόπουλου. Θα πρέπει να σας παρακαλέσω, να κάνετε ερώτημα, γιατί σε αυτή την ώρα που δεν είναι η φωνή λαού οργή Θεού τη πρωινή, θέλω να κάνετε το ερώτημά σας αν υπάρχει και όχι τοποθέτηση, γιατί είναι πάρα πολύ πιεστικός ο χρόνος, ο κ. Κοντογιώργης δεν θα προλάβει να απαντήσει. Αν έχετε ερώτημα, κατευθείαν το ερώτημα. Παρακαλώ. Το ερώτημά σας. Για ποιο θέμα είναι η ερώτηση? Όχι, δεν έχουμε ερώτηση για εσάς. Εσείς αν έχετε ερώτηση για τον κύριο Κοντογιώργη. Εγώ θέλω να πω στον κύριο Κοντογιώργη, ανασταίνονται οι νεκροί? Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντική η ερώτηση που κάνετε και κέρια αυτή τη στιγμή. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η χάρη του Θεού να είναι μαζί μας και να φωτίζει ανθρώπους σαν τον κύριο Πρίτανη να λένε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Βέβαια η αλήθεια ψιθυρίζεται και ολόκληρη δεν λέγεται. Και το ερώτημα που ήταν η κατακλίδα στην επικοινωνία την προηγούμενη, οι νεκροί ανασταίνονται? Ο προφήτης Δαβίδ αναφέρει στον 50ο Ψαλμό. Παρακαλώ, σας παρακαλώ, κύριε, αγαπητέ κύριε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ο χρόνος είναι πάρα πολύ πιεστικός, σας παρακαλώ, αν έχετε, ακούστε με λίγο, ακούστε με, σας παρακαλώ, όχι, επιμένω να σας διακόψω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχετε μία ερώτηση, δεν θα προλάβει ο κύριος Κοντογιώργης και θα αναγκαστούμε να διακόψουμε τους επόμενους τηλεθεατές που θέλουν να υποβάλουν ένα ερώτημα. Αν έχετε την καλοσύνη, τηλεφωνήστε κάθε μέρα 9 με 11.30 να πείτε όλα αυτά που θέλετε. Υπάρχει εκπομπή Φωνή Λαού, Οργή Θεού 9.30 με 11 που μπορείτε να πείτε όλα αυτά που θέλετε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Υπάρχει, αν όχι, είναι η τελευταία γραμμή που θα πάρουμε. Η τελευταία γραμμή, παρακαλώ, δεν θα προλάβουμε να απαντήσουμε και θα τελειώσει η εκπομπή. Παρακαλώ. Ναι.
Ορίστε, σας ακούμε. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σαν παλιός φοιτητής του κυρίου Κοντογιώργη, να μας πει για το ρόλο των εξωθεσμικών κέντρων, των ανέλεκτων αυτών κέντρων, τα οποία προωθούν την κρίση αυτή και τα οποία εξαθλιώνουν αυτή τη στιγμή τους λαούς. Ποτέ στην πολιτική δεν μας μίλησε γι' αυτό, ένα. Και ένα δεύτερο, θα ήθελα να του ζητήσω συγγνώμη προσωπικά στον ίδιο για την εισήγηση που του είχα κάνει, όπου θεωρούσα ότι θα μπορούσε να γίνει ειρηνικός μετασχηματισμός της κοινωνίας σύμφωνα με τις απόψεις Γκράμση, και την οποία δυστυχώς την απεδέχθη και παρέσυρε κόσμο. Έχω αναθεωρήσει τις απόψεις μου και ζητώ συγγνώμη για την εισήγηση που έκανα. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχατε λοιπόν και έναν φοιτητή σας. Παρακαλώ, δεν θα πάρουμε άλλες γραμμές για να δώσουμε το χρόνο στον κύριο Κοντογιώργη για να απαντήσει. Κύριε Κοντογιώργη, ο λόγος είναι σε εσάς. Το κεντρικό ζήτημα που τίθεται από τους τηλεθεατές είναι τι κάνουμε. Πώς μπορούμε να βγούμε από την κρίση, πώς μπορεί να αλλάξει συμπεριφορά κατ' ελάχιστον το πολιτικό κόσμο. Και βέβαια οι αγωγές δεν είναι λύση, έτσι. Είναι οι αγωγές. Ανέφερα ένα παράδειγμα. Μπορούμε να αναφέρουμε πολλά παραδείγματα που κατατείνουν σε ένα στόχο. Στο να εξαναγκαστεί, το λέω με την κυριολεκτική έννοια του όρου, το πολιτικό προσωπικό να αλλάξει το ίδιο πολιτική συμπεριφορά, να μετασχηματίσει το κράτος και το πολιτικό σύστημα ώστε να λειτουργεί προς το συμφέρον της κοινωνίας και συγχρόνως να μπει σε μια διαδικασία που θα έχει άμεση συσχέτιση με τα συμφέροντα του λαού και του έθνους. Αυτό σημαίνει λοιπόν ο εξαναγκασμός δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση άσκηση βίας. Δεν σημαίνει και θα ευχόμουν να μην σημαίνει εξέγερση. Εάν εξαναγκαστεί δηλαδή η κοινωνία μέσα από την απόγνωση την οποία τις δημιουργούν να εξεγερθεί. Διότι το αποτέλεσμα μιας εξέγερσης είναι αστάθμητο και με τις παρούσες συνθήκες αβέβαιο. Αβέβαιο εάν μπορεί να οδηγήσει σε λύση ή σε καταστολή. Μας απειλούν όπως ξέρετε ως προς το πού μπορεί να πάει το πολιτικό σύστημα, μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Και το επιπλέον είναι ότι το 97% του ελληνικού λαού, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τίθεται απέναντι, για πρώτη φορά απέναντι στο πολιτικό προσωπικό. Να αντιληφθούμε δηλαδή ότι η εναλλαγή στην εξουσία των κομμάτων δεν προσφέρει διέξοδο. Δεν μπορεί να προσφέρει διέξοδο, διότι σε κανένα κόμμα δεν περιέχονται αυτά τα δύο στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ανασυγκρότηση του κράτους και του πολιτικού συστήματος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων της κοινωνίας και όχι στην επιβάρυνσή της. Επομένως, όχι στην εναλλαγή, εξαναγκασμός του πολιτικού προσωπικού, να μην το αφήνουμε σε χλωρό κλαρί, να του δείχνουμε δηλαδή ότι το αποδοκιμάζουμε και συγχρόνως να του δηλώνουμε το αίτημά μας. Το αίτημά μας που είναι να αλλάξει μια σειρά από λειτουργίες που έχει, από την άρση της ασυλίας, μπορώ να σας απαριθμίσω μια σειρά, παραδείγματος χάρη να επανέλθει η Βουλή, να αναγκαστεί να επανέλθει στις υποθέσεις ασυλίας από το 1974 μέχρι σήμερα και να τις παραπέμψει όλες τη δικαιοσύνη, όποιες και να είναι. Μα αυτό σημαίνει αυτοκαταστροφή, κύριε Κοντογιώργη. Γιατί καταστροφή? Αυτοκαταστροφή του πολιτικού συστήματος. Όχι, ανασυγκρότηση του πολιτικού συστήματος. Αφού το ίδιο πολιτικό σύστημα λειτουργεί διαφορετικά στις άλλες χώρες, στη Γερμανία, στην Αγγλία, σημαίνει ότι και εδώ μπορεί να λειτουργήσει. Μπορεί, θέλει να λειτουργήσει το παρόν πολιτικό προσωπικό. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να εξαναγκαστεί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είχε το χρόνο να το κάνει αφού μας κατέστρεψε και ανέλαβε να μας σώσει, να μας δείξει ότι έχει πρόθεση να μας σώσει. Δεν το δείχνει. Δεν δείχνει ότι προτίθεται να αλλάξει στο παραμικρό. Θέλει να μεταφέρει τα βάρη στην κοινωνία με την ελπίδα ότι έτσι θα κερδίσει χρόνο, ενώ δεν είναι ορατό εάν προσφέρει και διέξοδο. Και εν πάση περιπτώσει η διέξοδος, εάν υπάρξει, θα είναι διέξοδος η οποία θα επιβαρύνει την κοινωνία που πλήρωνε και πριν, θα επιβαρύνει την κοινωνία γιατί θα έχει χάσει κέρια σημασίας δικαιώματα και θα διατηρήσει τα κεκτημένα αυτών που τα είχαν. Άρα λοιπόν, εξαναγκασμό του πολιτικού προσωπικού με συγκεκριμένα αιτήματα, είπα το παράδειγμα των αγωγών, μπορεί να οποιαδήποτε στιγμή συναντάμε πολιτικό να τον εξαναγκάζομαι να απολογείται και όχι να τον ακούμε και κυρίως να ξέρουμε ότι η επιλογή του να πάμε σε ένα κόμμα αντί του άλλου δεν μας προσφέρει λύση. Να ζητάμε άρση των αιτίων.
που σημαίνει να ζητάμε από το πολιτικό προσωπικό να υπαχθεί στη δικαιοσύνη, να ελέγχεται όπως και η διοίκηση και συγχρόνως να μπουν όροι ισότητας, δικαιοσύνης, άρα κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών που θα εξυπηρετούν την κοινωνία. Δηλαδή αυτό που έχετε γράψει πολύ σωστά, να ενσωματωθεί η κοινωνική βούληση στην πολιτεία. Βεβαίως. Προϋπόθεση για να μην έχουμε καινούργια πράγματα και κυρίως για να αλλάξει τώρα είναι να την εξαναγκάσουμε την πολιτική να... δεν το απαγορεύει το Σύνταγμα, μην μας πούν ότι απαγορεύει, τίποτα από αυτά που λέω δεν απαγορεύει το Σύνταγμα, ακόμα και την κατάργηση της ασυλίας, ακόμα και την πολιτική ευθύνη του πολιτικού προσωπικού. Και συγχρόνως μέσα από τις τεχνικές των δημοσκοπήσεων να εξαναγκαστεί η κοινωνία να λαμβάνει υπόψη. Μα δεν μπορεί από τη μια να παραβιάζει το Σύνταγμα και από την άλλη να το επικαλείται. Και το Σύνταγμα, αν σας απαριθμίσω πόσες παραβιάσεις του Συντάγματος κάνει η πολιτική τάξη, θα εκπλαγείτε κύριε Αργυρόπουλε. Έτσι, αυτά που θεωρούνται που σας έρχονται εύκολα. Η υποχρεωτικότητα της ψήφου, η πολιτική πειθαρχία στη Βουλή, το γεγονός ότι μας υπαγορεύουν ποιοι θα είναι υποψήφοι και ποιοι όχι, που μας καταργούν τη δυνατότητά μας για ισότητα των όπλων, το ζήτημα της κατανομής του χρόνου, που μας λένε ότι ο χρόνος που θα δοθεί στα κόμματα, όχι στα άτομα τα οποία θέλουν να παίξουν ρόλο στην πολιτική, πρέπει να είναι κατά αναλογία με τις προηγούμενες εκλογές. Μα είναι σαν να λέμε, παραδείγματος χάρη, επειδή πιάνουμε αυτό το θέμα, ότι θα τρέξουμε στα 100 μέτρα, αλλά ο Ολυμπιονίκης των προηγούμενων εκλογών θα είναι στα 20 μέτρα από το τέρμα και όχι από τα 100. Είναι παραλογισμοί, αλλά παραβιάσεις καταφανής του Συντάγματος. Έτσι, έτσι. Κύριε Γιώργη, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όσα σήμερα μας είπατε. Ο χυμαρότης λόγος σας πραγματικά ήταν αναγκαίος. Και θέλω να επιβεβαιώσετε για μια ακόμη φορά την πρόσκληση που σας κάνω ήδη δημόσια και θέλω να την αποδεχτείτε. Θέλω να σας ξανά έχουμε κοντά μας. Έχετε πάρα πολλά να μας πείτε και εμείς να ακούσουμε, γιατί αυτό πιστεύω ότι θα δώσει την αφορμή για νέους προβληματισμούς, για ανασύνταξη των όποιων δυνάμεων έχει ο καθένας, την συγκρότηση μεγαλύτερων ομάδων κοινών αντιλήψεων και, εν πάση περιπτώσει, την ποθούμενη αντίδραση με το σκοπούμενο αποτέλεσμα. Θέλω... παρακαλώ. Πολύ ευχαρίστως. Με μία επισήμανση, την ξέχασα προηγουμένως, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να το παρακαλώ πούμε. Να την πείτε. Επειδή ανέφερε κάποιος τον Παπαδόπουλο, πρέπει να ξέρουμε ότι το ζητούμενο είναι πιο πολύ κοινωνία στην πολιτική και όχι λιγότερη. Όπως επίσης έλεγχος των εξωθεσμικών κέντρων, υπαγωγή τους σε θεσμικές λειτουργίες και ιδίως σε λειτουργίες της κοινωνίας και όχι αυτορυθμίσεις. Έλεγα λόγια ότι θα κάναμε στο σπίτι μας, ότι θα κάναμε στην επιχείρησή μας, ότι θα κάναμε... Κύριε Κοντογιώργη, πραγματικά σας ευχαριστώ και πάλι για μια ακόμη φορά, να είστε καλά και να μας δίνετε όλα τα φώτα σας και τις συμβουλές σας για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σαν κοινωνία. Να είστε καλά. Αγαπητοί φίλοι, μια ακόμη εκπομπή «Η ώρα των βετεράνων» έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε μαζί πρώτα ο Θεός το επόμενο Σαββάτο με αυτή την εκπομπή «Η ώρα των βετεράνων», με νέο θέμα, με άλλο θέμα, και μέχρι τότε εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα με την φωνή